Πάλι μας έφαγε η κρεατοελιά ένα τέταρτο. Πώς ήταν το διάλειμμα, Δημήτρη? Είναι πάλι με ντου έπρεπε για να βγουνε. Έπρεπε να γίνει ντου για να βγουνε. Δηλαδή πρέπει να έχουμε νωρίτερα. Να αφήνω τις άλλες δουλειές μου για να... Λες να υποκινώ τη βία μου, παίρνω και... Κοίταξε, αν την ασκήσεις, την υποκινείς, την έχεις ασκήσει κιόλας. Ναι, όχι. Λέω να κάνω για bullying, για να φύγω στην ώρα τους. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Τι να πω, ρε Νίκο. Καλησπέρα σας, είναι η γομή του ΠΑΟΚ 24. Η επικαιρότητα εδώ, όλα όσα έγιναν, γιατί εμείς πρώτα ζούμε και μετά λέμε. Δεν είμαστε από αυτούς που κάθονται στο καναπέ, ταξίνουν και μετά έχουν άποψη. Όχι. Και υπάρχουν στην ένταση, υπάρχουν και διάλογοι και το ένα και το άλλο. Πολύ γέλιο. Ναι, ναι. Πολύ γέλιο. Πραγματικά, δεν ξέρω αν ήμουν παράγοντας, τι θα έκανα. Δεν ήμουν εκεί με το κοινό μέσα. Ναι. Όχι μετά που έχουν κατέβει και συγχνή από τους 530 στους 310. Αλλά γιατί μετά όντως ήμασταν σε μια σένα. Κοίταξε, παράγοντας, ο παράγοντας έχει διαφορά, ρε φίλε. Παράγοντας είναι, ξέρω εγώ, ο... Ο Μάξης Καγκάτσης, παραδείγματος χάρη, νευριάζει μία φορά στα 4 χρόνια. Χθες έκανε sprint. Ναι. Sprint. Ναι. Εντάξει, πρώτα απ' όλα περιμένουμε από το Τριτσόνι, το όργανο της Νέας Παράγκας, να βγάλει ανακοίνωση να πει ότι ο Καμπούρης σταματάει τη διαιτησία. Ξεκινάμε από τα πολύ βασικά. Επίσης. Που δύσκολη φάση, ρε φίλε, όπως λέει ο Παντελίδης. Ήταν δύσκολη φάση. Τι είπε ο Παντελίδης? Δύσκολη φάση. Δύσκολη φάση. Περιμένουμε να μας πει ότι τελείωσε αυτός. Επίσης περιμένουμε τον Γιάννη τον Παπαδόπουλο να παίξει μετά από 8 παιχνίδια. Αν υπάρχει καθαρή ΚΕΔ. Αλλά επειδή δεν υπάρχει καθαρή ΚΕΔ, δεν θα τα δούμε αυτά τα πράγματα. Εντάξει. Υπό την σκέπη της UEFA. Έχω παρασκήνιο. Δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω αν πρέπει να ασχοληθώ. Δηλαδή να βγει ο ΠΑΟΚ και να πει: παιδιά, κοιτάξτε, δείτε, αυτό γίνεται. Από εδώ πάει εδώ, από εδώ εδώ, αυτός εδώ, εκείνος εκεί. Να πει ο ΠΑΟΚ ένα τέτοιο και να τους κάνει άλλο κάτω. Και ας κάνουν μήνυση. Λεφτά υπάρχουν. Μπορεί να το κάνει. Ή μάλλον το έχει στη σκέψη να το κάνει. Πιστεύω ότι. Κοιτάξτε τώρα. Αν δεν πάει αυτός ο Μακανόνα με κοιμά που μοίραζε λεφτά τη ΕΡΤ. Ναι. Εντάξει. Ποιο λέει, ρε. Με αυτό μου έρχεται από τον βλέπω. Ναι. Δεν είναι από αυτούς που έτρωγαν πολύ μακαρόνια με κοιμά όταν ήταν μικροί. Δεν είναι τέτοιος. Δεν το λέω προσβλητικά, τα λατρεύω τα μακαρόνια με κοιμά. Ποιος τα λατρεύει? Απλά αυτός ήταν 5 στα 7. Ναι. Καταλαβες. Δεν είναι και πολύ κεφαλοτήρι, όχι. Σαν το μαύρο, την καντίνα στη Σταυρούπολη, ρε, που του είχες βάλει λίγο μπούκοβο και επειδή είχε δάχτυλα οικοδόμου, έπιανε 33 γραμμάρια. Και το προσέβαλες κιόλας, αν του έλεγες βάλει λίγο. Ναι, πρόσεξε με. Δεν γινόταν να βάλει λίγο. Ναι, ναι. Δεν γινόταν. Δεν μπορούσε να πιάσει λίγο. Κάτω από 24 γραμμάρια δεν μπορούσε να πιάσει με το που έκλειναν τα δάχτυλα. Και έφευγες μετά. Ναι. Ναι. Άμα δεν ήξερες, έλεγες ναι, με μπούκο. Βλάκα. Χοροπήδασα το κατσίκι. Το είχα κάνει μια φορά. Έφυγα από την παραλέτα 5 μέρες μετά. Όλοι το έχουμε κάνει την πρώτη φορά. Εντάξει. Τέλος πάντων. Μετά έλεγες χωρίς μπούκοβο, δηλαδή η παραγγελία ξεκινούσε χωρίς μπούκοβο. Για να βάλει ένα νορμάλ πράγμα να μπορείς να τα αντέξεις περίπου. Το Άζαξ, το πιστεύει. Ναι, το Άζαξ. Δεν τα έχεις ζήσει αυτά. Όχι, δεν και εγώ στα τέλη τα πρόλαβα, να ξέρεις. Γιατί έχει χρόνια που έχει κλείσει. 30 μέτρα από το πατρικό μου. Ναι. Δηλαδή δεν ήξερε που άνοιξε ο άνθρωπος. Είχε μια βάση. Ναι, αλλά πού κολλάει τώρα ο μαύρος, δεν φίλε, με το τέτοιο. Δηλαδή, πού κολλάει ο μαύρος τώρα με αυτά που θέλουμε να πούμε σήμερα. Ναι, φίλε, θέλω να πούμε λίγα λόγια. Ότι ό,τι γίνεται τώρα γίνεται πιεστικά. Γιατί ενδέχεται σε κάποια φάση ο μακαρόνια με κοιμά όταν σταματήσει να. Πώς το λένε. Όταν σταματήσει να μοιράζει λεφτά του λαού σε ανώνυμες εταιρείες, να πάρει και αυτό το VAR. Που τι θα δείξει το VAR χθες? Τι θα δείξει? Μιλάμε τώρα για το offside, έτσι. Ναι. Θα δείξει ότι φυσικά το goal είναι κανονικό. Δύο offside, ναι. Θα δείξει το offside του Πρίγιοβιτς ότι επίσης δεν υπάρχει τίποτα. Που το καταλαβαίνουμε με γυμνό μάτι, γιατί το σώμα του Πρίγιοβιτς είναι μπροστά, μπροστά εκτεθειμένο από την άλλη μεριά. Ναι. Ωραία. Από τον Ντομίνγκες. Θα δείξει επίσης το Σάββατο ότι δεν γίνεται να έχει δοθεί πέναλτι αυτό το πράγμα στο Μάνταλο. Ναι. Θα δείξει επίσης ότι το VAR χρησιμοποιείται για δεύτερη κίτρινη κάρτα. Χρησιμοποιείται, δεν είναι? Ή για αποβολή χρησιμοποιείται? Για αποβολή. Για απευθείας αποβολή. Okay, πάσω. Πάσω τότε. Όλες αυτές οι αγωνιές, οι περίεργες που βλέπαμε στο Μουντιάλ. Okay, okay. Εντάξει, τότε δεν θα μπορούσε να δει το VAR τη δεύτερη κίτρινη κάρτα του Πόνσε δύο λεπτά μετά το πέναλτι που έδωσε στην ΑΕΚ. Ακριβώς. Τέλος πάντων, επειδή λοιπόν σε κάποια φάση θα μπει το VAR. Σπέβδουν τα παιδιά. Ναι. Δηλαδή τώρα, αυτό που έγραψε και στο σχόλιο σήμερα, στρες. Εντάξει.
Μείον 2 ξεκινά το πρωτάθλημα. Μου ψηρίζεις 2 βαθμούς θες στην Ασμένη. Έχεις πάρει 2 βαθμούς από βάση Τρίπολη. Έχει. 6. Ναι. Πώς ανοίγει η ψαλίδα κατευθείαν με το καλημέρα. Στη δεύτερη αγωνιστική. Τρέχα εσύ μετά. Ο Καμπούρης δεν μπορεί να έχει κάνει τώρα. Ο Λουτσέσκου πρώτη φορά πήγε εκεί και είπε: δεν μπορεί, ανθρώπινο λάθος αυτό. Και δεν είναι ανθρώπινο λάθος. Δηλαδή, μην είμαστε λύθοι. Δεν μπορεί να είναι ανθρώπινο λάθος. Και ούτε ήταν καμία πολύ γρήγορη φάση να πει ότι δεν πρόλαβε να το δει. Βλέπω πότε σηκώνει τη σημαία. Δηλαδή, δεν παραπάει μέσα. Σε παρακαλώ. Όταν την παραπάει μέσα, σηκώνει τη σημαία. Δεν τη σηκώνει όταν την παραπάει στον ακμό. Έχει κάνει και άλλα εξόφθαλμο συγκεκριμένο. Του φύγει και το χθεσινό. Και πέναλτι εκτός περιοχής, στο Λαμία ΑΕΚ. Στο Λαμία ΑΕΚ αυτός ήταν. Ο συγκεκριμένος, μαζί με το Βάτσιο. Ναι. Είχαν δει εκείνο το πέναλτι εκτός περιοχής του Λιβάγια. Στο μεταξύ περιμένω από τους φίλους του, τους μπλόκερ του Άρη και του Ηρακλή μας. Εδώ έχω το Μάριο μπροστά μου. Να μας πούν σε τι πρωτάθλημα θα παίξουν. Περιμένω να γράψουν ένα μπλοκ. Σε αυτό το πρωτάθλημα θα παίξουν. Περιμένω να γράψουν, εκτός αν θέλουν να έχουν συμβιβαστεί στην ιδέα ότι θα είναι υποχείρια της νέας παράγκας. Κανένα πρόβλημα, ήδη ξέρω εγώ, μια ομάδα έχει άριστη σχέση με τον Ολυμπιακό και διατηρεί άριστη σχέση με την ΑΕΚ για λόγους ευνόητους. Περιμένω λοιπόν ένα μπλοκ, δεν θα ασχολιόμουν με δάφτους, γιατί είναι σε καλό momentum και καλά κάνουν και καλά πάνε αγωνιστικά. Απλά σε επίπεδο νοοτροπίας, επειδή είναι τραγική, περιμένω να δω ένα μπλοκ μετά την αγωνιστική, τη δεύτερη, που έχουν γίνει τα όργια των οργείων. Και θα μπορούσε να κάτι. Ναι. Είναι να σε θέλει όμως. Δηλαδή γίνεται αυτό στην πρεμιέρα με τον Μπρίγιοβιτς και στα καπάκια τους κάθεται το πέναλτι αυτό. Μ' αρέσει. Δεν είναι θέμα τύχης αυτό. Όχι, είναι να σε θέλει. Είναι προφανώς και. Ότι όλα εδώ πληρώνονται, κατάλαβες. Ναι, δηλαδή έφεραν τον κόσμο ανάποδα για τον Μπρίγιοβιτς. Εμένα το θέμα μου περισσότερο είναι επικοινωνιακά το πώς το διαχειρίζονται. Με αυτό κάνουμε. Δηλαδή, okay, λάθη θα γίνουν. Εγώ σου λέω δεν είναι ανθρώπινα, αλλά θα γίνουν λάθη. Θα υπάρχουν και υποδείξεις όπως αυτές του Καμπούρη και πέναλτι όπως αυτά στην Τρίπολη που θα μας κάνουν όλους να είμαστε στα κάγκελα. Το επικοινωνιακό το πώς διαχειρίζεται. Τελειώνει το μάτς της Τρίπολης και είναι πρωτοσέλιδα τίτλοι. Ο αέρας του πρωταθλητή και πέρασε η ΑΕΚ από μία έδρα που δυσκολευόταν. Γι' αυτό σε έβαλα. Όλα τα είδα. Μα να σου πω κάτι, είναι και το πώς το διαχειρίζονται τα ποσταρίσματα των δημοσιογράφων από την Αθήνα. Το πώς η λεπτή αυτή η γραμμή. Στην ΕΡΑ. Τον ΠΑΟΚ το σκίσανε. Στην ΕΡΑ τι λέγανε για υποκινητές βίας και τέτοια. Δηλαδή, δεν λέγανε για μένα. Ο επικοινωνία... δεν είναι. Αν κάποιος ακούει το κρατικό ραδιόφωνο που το πληρώνει. Πρωί, το πρωί. Το πρωί. Τον άνθρωπο ο οποίος αποκάλυψε πέρσι ότι το γκολ του Βαρέλα είναι offside. Οι πληροφορίες αυτές οι αποκλειστικές από την UEFA. Από την UEFA. Με έναν αξιωματούχο της UEFA που άμα το ρωτήσει τι είναι αξιωματούχος δεν έχει ιδέα. Εντάξει. Αλήθεια, τι είναι αξιωματούχος. Είναι μια καλή ερώτηση αυτή δηλαδή. Ναι. Τι είναι αξιωματούχος. Και πώς γίνεις αξιωματούχος της UEFA. Και επειδή υπάρχει και το κομμάτι του SDNA το οποίο έβγαλε μια ανακοίνωση για χθες. Που το blog του Χρήστον, το παραδείγματος χάρη, 6 δευτερόλεπτα μετά το τέλος του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Τρίπολη, ανέβηκε στο SDNA, να υποθέσω. Εντάξει. Το blog του Κετσετζόγλου για τον συσημασμένο βουτυχτή που έχει πάρει στα 2,5 χρόνια στην καριέρα του στον ΠΑΟΚ 3 πέναλτι ο center for, εντάξει, που πέφτει μια φορά στα 30 χρόνια, ανέβηκε στο SDNA. Ωραία. Τι ακριβώς και το αστείο της υπόθεσης είναι ότι η ΑΕΚ δεν ελέγχει κανένα μέσο ενημέρωσης και δεν τα κάνει αυτά. Και δεν θέλει κιόλας να δεν έλεγχει. Τα κάνει αυτά, αλλά ο μεγαλομέτωχος ελέγχει τα κονδύλια του ΟΠΑΠ που πηγαίνουν δεξιά και αριστερά. Ναι, αλλά δεν ελέγχει κανέναν. Δεν τα καημένα τα παιδάκια. Πραγματικά να τρελαίνεσαι. Πραγματικά. Και τον Καμπούρη ξέρουμε εντάξει, τι έγινε χθες, το καταλάβαμε. Δηλαδή, ό,τι και να λέμε, έχουμε καταλάβει τι έχει γίνει. Ποια ήταν η προσπάθεια της δεύτερης αγωνιστικής. Με πρόφαση το πέναλτι του Πρίγιοβιτς, ωραία, ξεκίνησαν οι πιέσεις ότι κοίτα αυτή και μάμου σου του και το ένα και το άλλο. Στο κόλπο είναι και ο Τριτσόνης, ξεκάθαρα, και ο Κουκουλάκης και ο Τσαχιλίδης και ο Καλύβας, όλοι είναι στο κόλπο. Ο Καλύβας και ο Γιάννης του Τούμπα, πού είναι, κάποτε ερχότανε. Έχουμε καταλάβει λοιπόν ποιο είναι το παιχνιδάκι. Πώς πάνε να τη μοιράσουν τη δουλειά. Η ουσία είναι ότι τα πράγματα έγιναν ξεκάθαρα νωρίς. Τη δεύτερη αγωνιστική, πρώτη-δεύτερη. Δεύτερη αγωνιστική έγιναν τα πράγματα όπως ακριβώς τα έχουν στήσει
Δεν είναι τυχαίο ότι ο Κομίνης πήρε 2 στους 2 ορισμούς. Πρέπει να δείξει το σύστημα ότι είναι εδώ. Ότι είναι εδώ, ό,τι και να κάνεις. Ό,τι ναι. και να κάνεις. Ναι. Ποιο είναι το χειρότερο που μπορείς να κάνεις ως διαιτητής? Να στερήσεις ένα καθαρό πρωτάθλημα σε μια ομάδα και να το πάρει μια άλλη. Και αυτός εδώ ο τύπος από την Ιγουμενίτσα, που έχω μια πληροφορία ότι ένας μετεωρίτης θα εμφανιστεί εκεί, λίγο να προσέχω να κοιτάω πώς θα πάνω, έκανε αυτό το πράγμα. Και είναι κάθε αγωνιστική στους ορισμούς. Πρώτη αγωνιστική κανονικά, στο τη δεύτερη ή τέταρτος. Τέταρτος, ναι. Μεροκαματάκι, πέφτει το μεροκαματάκι. Ωραία. Μην πούμε τι έγινε και στο Καρπενήσι στο σεμινάριο. Εκεί ξέρεις τι παθαίνω. Έχει ένα σεμινάριο στο Καρπενήσι. Ποιος ασχολείται, διαιτησίας. Ξαφνικά βλέπω Κυριάκο Στομαίδης, ύμνος για το σεμινάριο. Α, μάλλον κάτι έγινε εδώ. Κάτι έγινε εδώ. Ύμνος. Παίρνω 10 τηλέφωνα. Υπερβολή 5. Μαθαίνω τι έγινε εκεί. Περέιρα Γλάστρα. Δεν υπάρχει Περέιρα πουθενά. Mm-hmm. Πουθενά, ρε, δεν υπάρχει Περέιρα. Ο Πορτογάλος αρχιδιαιτητής. Ο Πορτογάλος αρχιδιαιτητής. Ωραία, τον έχει καπελώσει ότι τσόνει όλα τα επίπεδα, σε ομιλίες, από εδώ από εκεί εμφανίζεται σε κάτι γεύματα. Mm-hmm. Ωραία. Η UEFA που ελέγχει τη διευθυνσία, ναι. Τσόνες εκεί στα βλαχαδερά τα άλλα, ότι κοίτα να δεις, εγώ είμαι. Εγώ είμαι. Κουμάντο. Ναι, ο άλλος είναι Γλάστρα, μην ασχολείστε. Ό,τι είναι εγώ τον επηρεάζω. Mm-hmm. Ο διπλανός του Βασιλιά, ναι. που το τρώει, ναι. ο Ισνογκούτ. Το hand που το λέγανε στο, ναι, στο Game of Thrones, ναι. ναι. Το χέρι. το χέρι, τέλος πάντων. Εννοείται θα σχολιάσουμε και το κομμάτι του τύπου που πίστεψε ότι όντας ο παδός του ΠΑΟΚ μπορεί να σκοτώσει κάποιον να... στα καλά καθούμενα χωρίς λόγο. Όχι ότι μπορείς να σκοτώσεις κάποιον να... με λόγο. Ωραία. Αλλά πόσο μάλλον κάτω από αυτές τις συνθήκες. Σε μια κατάσταση περίπου 43 έφτασα. Πάω στα γήπεδα πρώτη μου εκδρομή 14,5 ήμουνα. Mm-hmm. Ούτε καν 15 δεν ήμουνα. Ωραία. Δεν έχω παρατήσει τα γήπεδα ποτέ. Δηλαδή συμπληρώνω πες 30 χρόνια στα γήπεδα και δεν βάζω αυτά που πήγαινα με τους γονείς μου. Δεν τα προσθέτω αυτά mm-hmm. από μικρός. Εγώ αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί. Στο τόσο ξεκούδουνο. Να με συγχωρήσει αυτός που το έκανε, αλλά δεν μπορώ να αποτρέψω το ενδεχόμενο να είναι μεροκαματιάρης. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι. Δηλαδή ξαφνικά στο ξεκούδουνο φεύγει μια φωτοβολίδα σε άμαχο πληθυσμό. Ενώ πάω και έχει βάλει γκολ. Έχοντας η ομάδα σου, ναι. Βάλει ενώ γκολ. Πάω και έχει βάλει γκολ. Και ελέγχει το παιχνίδι. Μετά από μεγάλη προσπάθεια, γιατί και ο ΠΑΟΚ ήταν σε κακή μέρα χθες. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Ξέρω ότι τα παιδιά ψάχνονται. Θα μου πει κάποιος να πούμε ότι είναι δυνατόν να μην ξέρουν και τέτοια. Ναι, παιδιά, αυτοί που μείναν εκεί δεν ξέρουν. Γιατί αυτός που το έκανε εξαφανίστηκε στο δευτερόλεπτο. Και μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι έχουν φύγει άλλοι 30-40. Που μπορεί να ξέρουν ποιος είναι. Είμαι πεπισμένος ότι αργά ή γρήγορα θα βρεθεί. Δεν μπορεί να στιγματιστεί ο ΠΑΟΚ από έναν που πραγματικά δεν ξέρουμε τα κινητά του. Και δεν έχει καμία λογική αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να χρεώνω όλο τον κόσμο επειδή ένας βρέθηκε να κάνει αυτό το πράγμα. Είμαι πεπισμένος ότι θα βρεθεί από τα άλλα τα παιδιά. Είδα και βλέμματα έξαλα, είδα και ανθρώπους να μην μπορούν να το συνειδητοποιήσουν. Είδα και πολλά πράγματα μετά το παιχνίδι. Θα βρεθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρεθεί. Και θα δώσει εξηγήσεις. Και τι άλλο δεν ξέρω. Αυτά είναι εσωτερικές διαδικασίες. Δεν θα χρεωθεί ο κόσμος του ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ τη συμπεριφορά ενός που τα κίνητρα δεν τα γνωρίζουμε. Όχι απλά καταδικαστέω, δεν πρέπει να ξαπατήσει τον ΠΑΟΚ, εντάξει. Και θα πρέπει να είναι παραδειγματισμός σε αυτό που θα συμβεί. Γιατί παιδιά είναι πολύ ύποπτη εποχή. Δεν ξέρουμε ποτέ τι συμβαίνει. Να σου πω κάτι, όταν είδαμε τι έγινε πέρσι για ένα ρολόχαρτη, το οποίο δεν σε βρήκε κιόλας, καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ ύποπτη η εποχή για το οτιδήποτε, πόσο μάλλον για μια τέτοια ενέργεια, διανόητη ενέργεια, απερίσκεπτη ενέργεια και το καλό είναι αυτή η αντίδραση. Απερίσκεπτη είναι μια ενέργεια η οποία δεν τη σκέφτεσαι και την κάνεις. Το χειρότερο, ωραία, είναι να το κάνεις συνειδητά. Συνειδητά δεν το κάνει ένας νοήμων άνθρωπος αυτό, ρε συστάσιο. Ναι, άμα είναι ταϊσμένος το κάνει, λένε μου. Α, υπ' αυτές τις συνθήκες το δέχομαι. Άμα είναι και αυτό εκεί. Είναι και αυτό. Αν δεν παίζει αυτό το... ότι δεν έχω βάση να το πιστεύω αυτό το πράγμα,
ας μου εξηγήσει κάποιος μια λογική. Ωραία, που συνέβη αυτό το πράγμα και στο timing που συνέβη. Μα και οι δύο ψάχνουν τη λογική πάνω σε αυτό. Να, είτε έγινε υπάρχει συνειδητά. Για να υπάρξει λογική, τα πήρα, το έκανα. Δεν υπάρχει άλλη λογική. Για να δημιουργήσω πρόβλημα. Ναι, τα πήρα, το έκανα. Με όλες τις συνέπειες που υπάρχουν. Σε μια έδρα, δηλαδή ήμασταν στην πλατεία της Νέας Μήνης και πίναμε καφέ με Πανιόνιους πριν το παιχνίδι. Εγώ ήμουν στην πλατεία. Mm-hmm. Μια χαρά. Χαβαλέ το ένα το άλλο. Όπως σχεδόν κάθε φορά. Εκεί, σε αυτό το γήπεδο. Εισιτήρια μαζί, εκεί. Σου δίνουν μια ολόκληρη θύρα. Πηγαίνουν οι Αθηναίοι που είναι πεινασμένοι για ΠΑΟΚ, οι Αθηναίοι ΠΑΟΚΣΥΔΕΡ. Πάντα σε αυτό το γήπεδο πηγαίνουν. Ναι, ναι, δυσκολεύονται να πάνε άλλο, δεν παίρνουν πουθενά εισιτήρια. Ναι. Και σε αυτήν την έδρα, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει βάλει γκολ και με το που ξεκινάει, μετά διακοπή, πιέζει ο Πανιόνιος. Ένα τρίλεπτο, τετράλεπτο. Να σου γίνει το 1-1 εκεί, πραγματικά να μην ασχολούμαστε με τίποτα άλλο σήμερα, ούτε καμπούρδε ούτε τίποτα, παρά να βρούμε αυτόν. Πιστεύω πάντως, εγώ πιστεύω επειδή είδα τα παιδιά, είδα αρκετά από αυτά τέλος πάντων, πιστεύω θα βρεθεί και θα πάθει αυτό που αξίζει. Αυτό πιστεύω. Πάμε στο διάλειμμα. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Πρέπει του πάω 24 είναι εδώ, Σταύρος Κόλκας στο μικρόφωνο, ο Νίκος Μοσχοβίτης αριστερά μου, η Μπούντου κάπου δεξιά μου. Θα πρέπει να είναι, αλλά έχει και το site πάνω της, έχει βαρδία. Μα τώρα κουράζεται το κορίτσι, το κουράζεται. Ένα αποστάσμα δεν μου έκανε, μια μου βγάλει μια φωτογραφία, ξεκινάει εκπομπή και τέτοια. Με πήρε ο Ζούκη και μου λέει: Πού είναι η φάτσα, δεν την είδα πρωί-πρωί. Λέω: Μάρκ, τι να σου πω, αετό πετάνε τα παιδιά. Αετό. Νάτι, νάτι, πού σημαίνει. Τώρα είδα. Έχει τηλέφωνο από Ζούκη, τώρα είδα το. Διούξ, τι το κέρδο. Ναι. Πώ τη λέγανε εκεί την επόμενη που είχε. Έχω θυμηθεί τη φάτσα τώρα, δεν θυμάμαι πώ τη λέγανε. Αυτή από τον Διούξ, η Ντέιζι. Daisy. Η Daisy ήταν. Ποια είναι, για ποια εποχή μιλάτε και πριν έλα, και τώρα. Dukes of Hazzard. Dukes of Hazzard. Εγώ ταινία έχω δει, να σου πω την αλήθεια. Ναι, οκ. Okay. Εντάξει. Τη σειρά δεν ήμουν πολύ. Δεν νομίζω ότι πρόβλημα, ήμουν πολύ μικρός. Τέλος πάντων. Ωραία. Πάμε λίγο να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Μιλάμε πρώτα απ' όλα για ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Στο οποίο ξέρετε όλοι πόσο αγαπάω τον Τσέσκου. Χθες τρελάθηκα. Και μιλάμε για ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι το οποίο ήταν. Κομμένο και ραμμένο πριν από διακοπή, κακό παιχνίδι εκεί 0-0, τίποτα τέτοιο και να έχει γκρίνια δύο εβδομάδες φυσικά εννοείται γιατί ακολουθεί διακοπή. Μετά την Μπενφίκα δεν το περιμένατε, δηλαδή το πρώτο ημίχρονο. Περίμενα να βρει μια αντίδραση η ομάδα, αλλά επιλέγει ένα σχήμα Ροτσέσκου λογικά χωρίς τον Γκάνια, ο οποίος έχει σκάσει. Mm-hmm. Πάει, δίνει θέση ενδεκάδα στο Σάχοφ. Ο οποίος είναι ο καλύτερος χαφ του ΠΑΟΚ το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πάρα πολύ καλά. Αυτός μας έσωσε χθες. Γενικά είναι ο καλύτερος. Είναι ο πιο σοβαρός. Είναι γενικά πολύ καλός. Και έχει την assist στη φάση του πέναλτι του Πρίγκοβιτς. Είναι δικιά του ενέργεια τέλος πάντων στην mm-hmm. πρώτη αγωνιστική. Αλλά ο Σάχοφ με τον Μαουρίτσιο. Το Χατσερίδη πιο πίσω. Τον Πρίγκοβιτς μπροστά. Μας κάνει ένα. Ναι, ο άξονας είναι λίγο βαρύς. Βαρύ. Το ξέρουμε, έως πολύ είναι, βαρύς. Ναι, το ξέρουμε ότι θα είναι σε κάποιες περιπτώσεις έτσι, αλλά είναι ήδη βαρύς ο άξονας. Mm-hmm. Και δεξιά επιλέγει να βάλει τον Μάτος, που σε τέτοια παιχνίδια πραγματικά η δεξιά άμυνα δεν περνάει από το μυαλό του. Ναι. Να παίξω άμυνα. Mm-hmm. Και μπροστά του ο Βάρντα, που σε όλα τα παιχνίδια δεν έχει διάθεση να παίξει άμυνα. Ποτέ. Ποτέ. Εντάξει, αυτή είναι η πραγματικότητα, όσο και να τους αγαπάμε, αυτά είναι τα χαρακτηριστικά των παικτών. Ο συνδυασμός λοιπόν άξονα αργού. Με τη δεξιά πλευρά που παρακαλούσε να χάσει το κοντρόλο αντίπαλος και όχι να το μαρκάρει, έδωσε στον Πανιόνιο μία δυνατότητα να βγει πολλές φορές στο ανοιχτό γήπεδο. Πολλές. Ναι. Νομίζω έχει 4-5 τελικές στα πρώτα 17 λεπτά. Mm-hmm. 4 τελικές, 2 στην αιστεία στα πρώτα 17. Άλλες, εκτός από την αμυντική λειτουργία, ωραία. Στο δημιουργικό, αν σου δίνει κάτι ο Γουάρντα, στο δίνει από την αριστερή πλευρά. Ο Καντουρί, που κι αυτός βολεύεται να παίζει από τα αριστερά, όταν τον βάλεις δεξιά θα σου δώσει καλύτερη ισορροπία. Ή τέλος πάντων έχει περισσότερη τεχνική παιδεία για να σου δώσει αυτό. Ισορροπία, ναι. Ναι, και δεν θα πουλήσει μπάλες και θα ψιλομαρκάρει όπως το έκανε. Και άμα δεν του βγαίνουν κιόλας, να τη δώσει πιο γρήγορα, τέλος πάντων να μην κρατήσει πολύ στα πόδια του. Στο κόρνερ δεν θα κάτσει να πάει δίπλα του, θα κάτσει να καλύψει. Ναι. Τέλος πάντων, με τα πολλά αυτός ο συνδυασμός αργού άξονα με δεξιά πλευρά. Βοήθα Παναγιά μου. Για μένα είναι η χειρότερη στιγμή του Λουτσέσκου στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Η χειρότερη εννοώντας, μην το καδραματοποιήσω, είναι μια κακή έπνευση.
Εντάξει. Δεν ναι. το διάβασε καλά. Σε αντίθεση με τον Πανιόνιο που στόχευσε κατευθείαν εκεί. Σε εκείνη. Εκεί. Ναι. Εκεί. Όλα τα διοξήματα τη άμυνα είναι αριστερά. Όλα. Ναι. Όλα. Αυτό το πράγμα βέβαια φέρνει και ανισορροπία. Δηλαδή μπορεί να αλλάξει μια μπαλιά και να σου βγει να σε βρει εκτεθειμένο αριστερά. Με το Βιερίνια να μην έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του, λέω εγώ. Από αυτό που βλέπω. Εσύ μου είσαι κουρασμένο. Κοίτα, κάτι τέτοιο μου βγάζει εμένα. Δεν είναι φρέσκο, φαίνεται. Πιστεύω, τον τραυματισμό. Εντάξει, είναι φρέσκο, δεν είναι φρέσκο, φαίνεται. Θεωρώ ότι έχει ενοχλήσει. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συμβαίνει έτσι. Δεν ναι. πατάει καθόλου καλά. Ξέρετε, ναι. απλά πιέστηκε για να ξεπεράσει πολύ γρήγορα τον τραυματισμό του. Γιατί και... ήταν σημαντικά τα παιχνίδια, ήταν ευρωπαϊκά. Οπότε ήθελα ένας να βοηθήσει. Έτσι ακριβώ είναι όπω το λε. Ένα λόγο ακόμη λοιπόν που έπρεπε να κερδίσουμε χθε για να πάει και ο Βιερίνια στη διακοπή να συνέλθει. Ναι. Εντάξει. Δεν ξέρω αν έχει ανάγκη επανάσες, αλλά εγώ βλέποντας το παιχνίδι, θες αυτή η εικόνα μου φαινόταν ότι δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν ναι. με την Μπενφίκα. Με την Μπενφίκα νομίζαμε ότι δεν είναι καλά γιατί η άλλη είναι μια ταχύτητα πάνω. Ναι. Χθες καταλάβαμε ότι δεν έχει να κάνει με την Μπενφίκα, έχει να κάνει με τον ίδιο τον παίκτη. Ότι δεν είναι καλά. Με τα πολλά, αυτός ο συνδυασμός στοιχείων, γεγονότων κτλ. Κτλ. Μας δίνει ένα κάκι στο πρώτο ημίχρονο. Με μία διάθεση της ομάδας να βγάζει μόνο σέντρες στον απομονωμένο Πρίγιοβιτς, ο οποίος πρέπει να ήρθε σε τρεις επαφές με την μπάλα σε όλο τον ημίχρονο. Πρέπει να τον να οριόταν σε κάποια φάση ο Λουτσέσκο εκεί γύρω στο 35 προς τον Πρίγιοβιτς να κάνει κίνηση στο χώρο. Δεν είναι είναι στατικός ο Πρίγιοβιτς. Συνέχεια άκουγα νομίζω τη φωνή του Λουτσέσκου μέσα από το συνδρομητικό. Ναι, ο Πρίγιοβιτς ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι παίχτης είναι. Είναι ένας παίχτης θα τη βάλει μέσα. Όταν του ήρθε όμως. Ναι, δεν θα την πάρει αυτός να την βάλει μέσα. Εντάξει, ναι. δηλαδή για να καταλάβουμε τώρα. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε ο Ακπομ. Ωραία. Και είχε περισσότερες επαφές σε 15 λεπτά. Γιατί έχει κίνηση στο χώρο που δεν έχει ο Πρίγιοβιτς. Ναι, είναι ναι. κινητικός. Κοίταξε, πέρυσι ο Πρίγιοβιτς όμως το άλλαξε αυτό. Όχι στα επίπεδα τα top, το άλλαξε, βελτιώθηκε εννοείται. Ωραία, τέλος πάντων. Πάμε στο δεύτερο ημίχρονο. Σε αυτό που λέμε. Τώρα, πρώτο πάμε στο δεύτερο ημίχρονο. Παίζει και η εικόνα του Πέλκα που επίσης δεν ήταν αυτή που είχαμε συνηθίσει. Ήταν πολύ καλά κλεισμένος ο Πέλκας. Εγώ λέω ότι δεν είναι σε καλή μέρα. Ναι. Δηλαδή, πάμε σχάρη φάση η σέντρα του Μάτος που χώνεται στο τέλος. Δηλαδή, άμα την κάνει ψαράκι, τη βρίσκει. Επίσης, δεν μου άρεσε η αντίδραση του Πέλκα στην αλλαγή, να το πω και αυτό. Δεν τον είδα, τι έκανε. Δεν δίνει το χέρι στον Λουτσέσκο, αν βλέπω καλά. Φεύγει, είναι εκνευρισμένος. Τώρα δεν ξέρω αν είναι εκνευρισμένος από την εξέλιξη. Τώρα ανέβηκε και από την εικόνα του αγώνα. Κλωτσάει το. Έχει πάει στραβά το παιχνίδι. Καλά το κάνει. Εγώ δεν τον κλωτσούσα. Καλά, όλοι μας μέχρι το 60, μέχρι να μπει τον γκολ. Τέλος πάντων, αυτά είναι εκνευρισμοί με μεγάλους σφιγμούς. Δεν το συζητάμε αυτό τώρα. Εγώ πιστεύω ότι θόλωσε μου είναι αυτό το πέργο και τον ξέρω και πώς σκέφτεται. Μια φορά ανεβρίασε με τον προπονητή και έκανε ό,τι έκανε. Ήταν παλιά. Ναι. Άλλες ναι. εποχές. Άλλες εποχές. Και πάλι με τον Πανιόνιο ήταν έτσι. Ναι, ναι, όντως με τον Πανιόνιο ήταν. Δεν είναι λήξη την αστυνομία. Γιατί θεωρούν ότι σε αυτούς τα έδειξε. Ναι. Έκανε χειρονομία, ναι. Έχω εξηγήσει ολόκληρο. Δηλαδή, χθες εξηγούσα πάλι αυτό το πράγμα. Δεν τα έδειξε σε εσάς, παιδιά. Που για ποιο λόγο να τα δείξει σε εσάς στο γήπεδο της Τούμπας, δηλαδή με γκολ στο 93. Ναι. Δεν του κάνετε κάτι. Δεν υπάρχει προσωπικό θέμα με τον Πανιόνιο. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Πάμε παρακάτω. Στο δεύτερο ημίχρονο εννοείται ότι ο Λουτσέσκου βλέπει το προφανές. Εντάξει. Εγώ λέω ότι θα έπρεπε να το κάνει από το 20. Mm-hmm. Εκεί με στεναχώρησε. Γιατί αν ακούς και στη μετάδοση, το λέω συνεχώς. Δεν γίνεται. Τρέμει το φιλοκάρδι μου. Κάθε διώξιμο είναι ανοιχτό γήπεδο για τους άλλους. Και άμα γίνει 0-1 εκεί, επειδή έχω ζήσει την Ασμήνη. Βοήθεια Παναγιά. Δηλαδή πέρσι έχουμε 80-20 κατοχή και χάναμε 0-2. Χαμπάρι δεν πήραμε. Ναι. Αν γίνει 0 στην Ασμήνη, μετά πιο πολύ πάει για 2-0 παρά για 1-2. Ξεκάθαρα. Ναι. Όπως και να είναι ο Πανιόνιος. Ναι. Τη γλιτώνουμε, αυτή είναι η αλήθεια. Γλιτώνουμε τον γκολ. Μια καλή απόκρουση του Πασχαλάκη, μια καλή παρέμβαση του Χατσερίδη, μια βουτιά του Μαύρου. Τι έκανε. Λένε ότι αυτό το πράγμα είναι πέναλτι. Όχι ο Παλιόνιος. Ναι. Είναι όχι, ναι. Είχε αρχίσει ναι. να πέφτει. Έτσι, από... Τι είχε να πέφτει. Ο Χατσερίδης δεν το πετυχαίνει καν. Δεν υπάρχει καν επαφή. Άσχετο ότι δεν πάει, πρέπει να κάνει τάκλιν εκεί. Αλλά όταν έχει πάρει φόρα και ο Χατσερίδης, μόνο τάκλιν μπορεί να κάνει. Γιατί άμα πα να σταματήσει, αντίο ζωή. Πήρε φόρα, έκανε τάκλιν. Δεν τον πετυχαίνει καν. Και βλέπει ο άλλο ότι δεν τον πετυχαίνει και βουτάει. Ναι. Δηλαδή, μόνο μέσα από την Αγκόλα, από το Σουρινάμα που ήταν αυτό που μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Τέλο πάντων. Πέτρος Μάνταλος like this. Ναι. Likes this. Ναι. Και πάμε στο δεύτερο ημίχρονο που ο Λουτσέσκο κάνει το προφανές. Παίρνει τον Ουάρτα, τον πάει αριστερά, φέρνει τον Κατρούλη, τον φέρνει δεξιά. Έχει ανέβει και ο Σάχοφ, ο Πάοκ παίρνει τον έλεγχο.
mm-hmm. του παιχνιδιού. Απλά είναι τα πράγματα. Γίνεται η φάση του Πρίγιοβιτς. Στο μεταξύ, είμαι έξαλλος με αυτούς που λένε ότι ο Καντορή ήταν κακός χθες. Πριν τον γκολ. Έξαλλος. Ό,τι φάση έχουμε κάνει, δεν στα σημεία του Πατινόβα. Όχι, όχι. Είναι όχι, σε όλες τις φάσεις μέσα. Σε όλες. Αλλά άμα βλέπεις τον παίκτη αρνητικά, σου φαίνεται ότι δεν είναι καλός. Ξέρεις, δεν υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα για τον Ελ Καντουρί. Κατάλαβες, δεν έχει συνηθίσει το μάτι στον Ελ Καντουρί που τον γκολ που βάζει χθες είναι κλάσης, έτσι. Δηλαδή το πώς υποδέχεται την μπάλα, αυτό, πώς κάνει κίνηση. Κάνει μικρές δουλειές που δεν φαίνονται από τον πολύ κόσμο, ρε παιδί μου. Ναι. Δηλαδή κάνει λίγα πράγματα καλά, τα οποία ξεσπερνάνε, ρε παιδί μου, και λίγο παρατήρητα. Αλλά είναι πράγματα τα οποία βοηθάνε πάρα πολύ. Θα φτάσουμε εκεί. Γίνεται η φάση του Πλήγιοβιτς. Ο Μαουρίτσιο για κάποιο λόγο έχει δει τη σημαία και πετάει την μπάλα έξω. Βάλει τη μέσα, αγόρι μου, να μας έχουν ακυρώσει δύο καθαρά γκολ. Γιατί δεν τη βάζει μέσα. Ναι. Να πω ότι βγάζω έναν εκνευρισμό με Μαουρίτσιο, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Να το πω κι αυτό. Εντάξει, δεν μπορώ άλλο. Είναι σαν να βρίσκεται σε ένα δικό του πλανήτη. Είναι του ύψους ή του βάθους, Σταύρο. Δηλαδή εκεί ναι, που πιστεύω ότι εγώ θα κάνει την ενέργεια, θα διαβάσει το παιχνίδι και θα τον αποθεώσω. Εκεί, γιατί να σου πω κάτι από τον Σάχοφ, είναι παίκτης του 6 του 7, ξέρω ότι θα μου δώσει το γήπεδο. Και χτες για μένα ήταν υπερφιλότιμο Σάχοφ. Καλώς, από τον Κάνιας. Ξέρω, θα τα δω τα λάθη που τον Κάνιας. Από τον Μαουρίσιο. Όταν είναι σημείο αναφοράς για μένα στον άξονα Μαουρίσιο. Όχι, δεν περιμένω τέτοια εμφάνιση. Και χθες το πρώτο ημίχρονο. Νομίζω ότι δεν έχει μέση κατάσταση. Μπράβο. Αυτό, ή θα κάνει μια ματσάρα και θα πεις πω καταπίνει τους πάντες. Ναι. Ή θα έχει μέρες, καλή ώρα χθες, που θα σου δημιουργεί εκνευρισμό και φυσικά αυτό θα βγαίνει και σε όλη την ομάδα. Γιατί για μένα. Εξαρτάται από αυτό. Ναι, νομίζω ο Μαουρίτσιο είναι πολύ σημαντικός. Εγώ θα δικαιολογήσω τον Μαουρίτσιο όσον αφορά στις εντολές που έχει. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι πασιφανές ότι ο Λουτσέσκου του λέει να σετάρει το παιχνίδι. Ναι. Αυτό το, δηλαδή, okay. Όπως χάρη χθες πέρσι στην ΑΕΚ είχαν ένα θέμα με τον Κονέ. Δεν ανεβαίνει ο Κονέ. Παιδιά, ο Χιμένεθ του έλεγε να παίζει στο 6. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι μερικά πράγματα που είναι εντολές. Ναι. Η εντολή που έχει ο Μαουρίτσιο είναι ξεκάθαρο ότι είναι να σετάρει το παιχνίδι. Απλά υπάρχουν στιγμές που δεν πρέπει να το κάνει. Και εκεί περιμένεις από ένα παίκτη της εμπειρίας του να αλλάξει λίγο το τέμπο. Ναι. Δεν το κάνει. Εκείνη είναι η ένσταση με τον Μαουρίτσιο. Mm-hmm. Αυτό το κάτι παραπάνω που περιμένεις από τον ποδοσφαιριστή Μαουρίτσιο. Έχω μια εντολή. Αλλά πρέπει να διαβάσω κιόλας ότι αυτή η εντολή δεν ισχύει για αυτή τη φάση. Ναι. Πρέπει να περάσω μια γρήγορη. Ωραία, τσουκου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 . Μας φύγανε 5 φορές, τρέχασε το βαρύ κορμί. Μαουρίτσιο σκασμένος, ο Σάχο Φαργός. Τρέχασε. Ναι, για τον Μαουρίτσιο επίσης να βάλουμε και για αυτόν το κομμάτι της κούρασης, έτσι, και ναι, το ότι δεν είναι φρέσκος για αυτός. Okay. Υπάρχει για αυτό το κομμάτι, ναι. Πολλά, λοιπόν, η εικόνα του δεύτερου χρόνου, γι' αυτό με εκνεύρισε το ότι δεν βάζει την μπάλα μέσα. Ναι. Βάλ την μέσα. Στη φάση εκείνη. Στη φάση εκείνη, βάλ την μέσα, τι κάνει. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Στην πρώτη φάση που παίρνει, αφού ο Λουτσέσκου καταλαβαίνει ότι μόνο με γεμίσματα και με σέντες προσπαθούμε να κάνουμε κάτι, βγάζει τον Μπέρκα που είναι ένα και ένα μίξερ. Ωραία. Εντάξει, στροφή τώρα. Στο ίδιο ύψος είμαστε, δεν τον πειράζω. Ωραία, όχι, είναι λίγο πιο κοντός. Καλά, εντάξει. Πότε ψηλώσει τόσο πολύ. Λίγο πιο κοντός, λίγο όμως. Ωραία. Και βάζει τον Ακπόμ για να αποκτήσει λίγο. Εντάξει, το πας και λίγο πιο Greek way τώρα εκεί με τον Ακπόμ, γιατί λες ότι μπορεί να πάει στη μονομαχία, σε μια κεφαλιά, σε μια τέτοια φάση. Οκ. Okay. Νορμάλ. Μπαίνει ο Ακπόμ και στην πρώτη φάση γίνεται που είναι άσχετο με την αλλαγή σχηματισμού. Mm-hmm. Σχηματισμό στην αλλαγή. Ο Πέρκας είναι σε κοστράκερ, μπαίνει και ο Ακπόμ. Και ο Ακπόμ, αλλά ουσιαστικά έχουν άλλα χαρακτηριστικά και πάει σε πιο καθαρό 4-4-2 τέλο πάντων. Ωραία. Στην πρώτη φάση μπαίνει το κρούτο του Καντουρί, άσχετο με την αλλαγή. Ναι. Τίποτα. Μόλις έβαλε κάτω την μπάλα ο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Μόλις άρχισε να παίζει με κάτω την μπάλα. Τέλος πάντων, μπήκε ο Καντουρί, Σάχοφ πάρει δημιουργία. Τρίτη φορά που πάτησε περιοχή ο Σάχοφ. Τρίτη Σάχοφ πάρει δημιουργία. Ωραία. Μπαίνει τον γκολ και εκεί λες το ελέγχο, πάω για το 2-0. Και εμφανίζεται το Τσάκαλος. Που ασχοληθήκαμε και πριν, όσοι συνδεθήκατε τώρα, ασχοληθήκαμε και πριν με τον Τσάκαλο με τη φωτοβολίδα. Βασίλης Καμπούρης, για όσους δεν γνωρίζετε τώρα. Το όνομά του. Το τσάκαλο εννοώ αυτό που πέρασε. Άλλο λέει, ρε. Κάτσε, γιατί είχαμε πολλά τσακάλια χθες. Ναι, θα φτάσουμε και σε εκείνο τσακάλι, μην αγχώνεσαι. Ωραία. Γιατί εκτός της δολοφονικής επίθεσης και τα ερωτηματικά που δημιουργεί, το momentum, το ποδοσφαιρικό. Ωραία. Εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα δεν βοηθάει τον ΠΑΟΚ αυτό που κάνει. Ναι. Πέντε λεπτά διακοπή.
Χάνει ο ΠΑΟΚ το ρυθμό του. Μπαίνει μετά διακοπή ο Πανιόνιος. Ψιλοπιέζει 3-4 λεπτά. Αλλαγές κόντρα, αλλαγές των προπονητών. Λες τώρα θα το φάω και ποιος το μαζεύει. Τέλος πάντων, το ηρεμούμε το πράγμα. Καλό κέντρο άμυνας. Μετά το 20 ο Χατσερίδης και ο Κρέσπος όλο το παιχνίδι είναι εξαιρετικοί. Έχουν σώσει πολλά. Τελευταία στιγμή, αυτά τα ένας με έναν προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω. Ναι. Την κάρτα που θέλει ο Χατσερίδης, άμα γυρίσει ο Τουρμισά, είναι μόνος ο Σπυριδόνοβιτς πάλι. Όχι, όχι, πολύ καλά σε εκείνη τη φάση. Είναι μόνος. Ναι, ναι. Και του κόβει τα πόδια κανονικά. Αυτό με τον Σπυριδόνοβιτς, εγώ πιστεύω ότι πήγε σε ψυχολόγο μετά και είπε: δεν με κάνουν παρέα. δεν με παίζουνε. Δεν με μαρκάρει κανείς. Γιατί δεν με μαρκάρει κανείς, έχω κάτι. Δηλαδή αν ήταν γυναίκα από το σφυριστή, το θα έκανα. Σίγουρα, δηλαδή, σίγουρα. Ψυχολογικά σήμερα. Ναι. Τηλέφωνα σε κολλητούς, κολλητές. Ναι, τι έγινε παιδιά, σας έχω δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Και εμένα δεν με θέλει βρωμάω, κανείς. Βρωμάω μήπως να βάλω, να αλλάξω προσμητικό. Γιατί δεν έρχεται κανείς δίπλα μου. Η φάση εκεί του Χατσέιδη που τρώει την κάρτα, πολύ σοφά την τρώει. Εντάξει, γιατί είναι ο Σπυριδόνοβιτς ολομόναχος. Με απόσταση 30 μέτρα τώρα. Δεν μιλάμε για μια απόσταση. Δηλαδή ο Μάτος δεν είναι ότι είναι στα 5 μέτρα και μπορεί να τον προλάβει. Είναι στο κόρνερ. Σε κάποια φάση ο Λουτσέσκο πρέπει να φώναζε στο Μάτος: μην ανεβαίνεις. Μην ανεβαίνεις. Αν δεν έχεις στήριγμα, μην ανεβαίνεις. Δεν ήθελε να προωθείται καθόλου. Ποιος θα το στηρίξει, ο Βάρντα. Έτσι όπως ήταν, να μην. Βάρντα, δεν ήθελε καθόλου να βλέπει τον Βραζιλιάνο. Στο μυαλό του Βάρντα είναι ο Βάρντα και 10 σκιές που περιφέρονται. Δεν υπάρχει έννοια ομάδα. Έφυλε τώρα. Έφυλε. Ναι. Αυτό είναι το κουσούρι του. Καλός ήταν χθες. Αν εξαιρέσουμε αυτό το αμυντικό το οποίο ψάχνουμε, δεν υπάρχει αυτό στον Ουάρντ, δεν θα το βρούμε ποτέ. Και νομίζω ότι δεν μπορεί να δώσει τα ίδια πράγματα που δίνει όταν παίζει αριστερά. Ναι, δεν παίζει δεξιά, νομίζω ότι μπορεί να τα δώσει. Δηλαδή ξεκινάει η πρώτη φάση στο ημίχρονο. Μπαίνει αριστερά. Περνάει. Και δεν τη πάει στο πέναλτι, πάει κανείς ούτε από τους 30 μοίρες. Εντάξει, Ουάρντ είναι αυτό. Δεν γίνεται έτσι όμως. Πρέπει να του πει ένα δωγοράκι μου. Τι είναι αυτό. Είναι ο Κατουρί και ο Πρίγκο. Εντάξει, ο Ουάρντ παίζει για τον εαυτό του, το ξέρουμε αυτό. Δεν είναι, βαρύ είναι και αυτό που λες. Αλλά είναι. Ναι. Είναι τέτοιο άτομο. Αυτό είναι το παιχνίδι του ρε παιδί μου. Εντάξει, έτσι ναι. Είναι. Ναι, αλλά πρέπει σιγά σιγά να το πει κάποιο. Δεν είναι το κάνει εγωιστικά, για να το διευκρινίσω. Δεν το κάνει εγωιστικά. Είναι ότι πιστεύω ότι εκείνη τη στιγμή το έχει παστελώσει στο μυαλό του. Πανηγυρίζει ήδη τον γκολ. Δεν είναι ότι έχει κάτι με τον συμπαίκτη του και δεν θέλει να σπάσει την μπάλα. Τέλος πάντων, για να κλείσουμε το κομμάτι της ανάλυσης του αγώνα και να πάμε και στο διάλειμμα για να πούμε τα υπόλοιπα με τον Καμπούρη, το φίλο μας και την ΚΕΔ. Να σου πω κάτι. Κόψε φάτσα, βγάλε συμπέρασμα για τον Καμπούρη. Τον είπα κλαίνω γαμπρό στη μετάδοση, φίλε, και είναι ο ορισμός. Εσύ τον έχω δει. Δεν έχω δει φωτογραφία. Ναι. Δεν θα μπορούσε να πάω ποτέ αυτός. Ποτέ. Ναι. Με απειλή όπλο. Είναι στο μευτήριο και βγαίνει ένας με όπλο. Ωραία. Στο μευτήριο, έτσι πάω. Ναι. Ωραία. Δεν γίνεται πάνω. Αν θα πει σκότωσε μου, πάω και δεν γίνεται. Ναι. Άσπρο δέρμα, από αυτό ρε, το άσπρο δέρμα. Ξέρεις, και τι μαλλί έτσι. Σώμα, αυτό τέτοιο. Κλαρινό. Θέλω να δεις λίγο τη φάτσα. Δεν τον έχω δει αυτόν. Δεν μπορείς να φανταστείς γιατί σύγχαμα. Σαν εμφάνιση. Σαν εμφάνιση. Ντροπή. Τέλος πάντων. Και έρχεται η φάση του ΑΚΠΟΜ. Όπου εμείς είμαστε πολύ αριστερά. Δεν μπορούμε να δούμε. Και ευτυχώς γιατί θα είχαμε πάει φυλακή. Αν ήμουν στην ίδια ευθεία. Ναι. Και ακυρώσει αυτό το γκολ. Θα είχες πηδήξει κάτω. Δεν είναι φυλακή. Ναι. Και είναι και ο πάγκος του ΠΑΟΚ αριστερά. Έχει αργήσει να καταλάβει τι έγινε. Ναι. Ναι. Ο Λουτσέσκο παθαίνει αμόκ. Λογικό. Αμόκ, λογικό. Παιδιά, αμόκ, αλλά θα σας πω γιατί. Γιατί συζητούσαν και με τους Πανιόνιους μετά, την διοίκηση, και τους λέει, παιδιά, το ψήρισαν το πρωτάθλημα. Τον γλεντάνε και καλά τον ελωνεύονται κάτι σκουπίδια συντονισμένα. Εντάξει, έχει ξεκινήσει με -2. Βλέπει τι πέναλτι έχει πάρει ο άλλος μια μέρα πριν. Και του ακυρώνει αυτό το γκολ. Μπες στη θέση του, τι θα έκανες. Στη θέση του, τι θα έκανες. Πόσο ψύχρεμα το διαχειριστεί και αυτός όλο αυτό. Τέλος πάντων, επί της ουσίας, ακυρώνει τον γκολ. Γκολάρα το ΑΚΠΟΜ σε τρεφορίσια. Γυρνάει το σώμα απέναντι γωνία αντίο ζωή. Κανένα περιθώριο. Αμέσως στο rebound, ναι. Κατευθείαν. Φάση που δημιούργησε ο ίδιος παίζοντας με πλάτη, κάτι το οποίο έχουμε να το δούμε στην περιοχή χρόνια. Ναι. Κράτησε δηλαδή τον στόπερ στην πλάτη, έσπασε στον Κάνιας, σου του Κάνιας πήγε να σκοράρει πάλι, το βγάζει. Αυτό θέλει να το φέρει στον Πανιόνιο, σαν να μην μπορεί να κάνει. Δηλαδή βγάζει αυτά που τεντώνει το σώμα του, σαν να μην μπορεί να ξύξει. 22 χρόνων πιτσιρικάς. Δεν ήταν κακός. Δεν ήταν κακός, δεν του είπα το παιχνίδι. Δανεικός είναι από ισπανική ομάδα. Και νομίζω ότι σε αυτό το σουτ που λες του κάνει δεν έχει πολύ καλή τέτοια. Πολύ καλή ορατότητα. Γι' αυτό και δεν. Μάλλον δεν προλαβαίνει να διώξει την μπάλα δεξιά. Μπαίνει τον κόλλο και μπορεί να κάνει από 8 με 2.
Δεν υπάρχει 0-2. Και γίνεται η φάση μετά μια σέντρα από τα δεξιά. Κάνει μια κεφαλιά Μασούρα, να σου το κάνει ένα-ένα. Να σου κάνει ένα-ένα. Και αντίο ζωή μετά. Ακόμα εκεί και να είναι ο άλλος. Ωραία. Συν τέσσερα. Συν τέσσερα. Με δύο κλεμμένους βαθμούς. Ναι. Δηλαδή, πράγματα να σου φύγει το κεφάλι. Από τη δεύτερη αγωνιστική να έχει γίνει ένα-κάτω. Εντάξει, ο Ακπομ δεν είναι. Άνω-κάτω να έχει γίνει. Να τρως τα δέντρα, ακριβώς, τα νεύρα σου, το ρετσίνι έτσι να είσαι... Να μαλώνεις με τον άλλον, το δίπλα σου, το γύρο σου, τα πάντα. Όχι που δεν διαφύλαξαν την ομάδα, δεν προέβλεψαν το κακό, δεν ήξεραν, δεν ρώταγαν και πάει λέγοντας. Και ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ κρατάει το 0-1, παίρνει ένα τρίποντο σημαντικό, γιατί είναι τρίποντο το οποίο εγώ υπολογίζω τους βαθμούς σε σχέση με το τι είχαμε πέρσι. Εκεί 2-2 πέρσι. Εκεί, λοιπόν, στο 90 φεύγαμε μάτος εκεί, κεφαλιά. Εκεί χάσαμε 2 βαθμούς πέρσι. Δηλαδή πήραμε έναν, φέτος πήραμε 3. Ήδη λοιπόν σε σχέση με πέρσι, γιατί θα χρειαστούμε τους βαθμούς του πέρσινου, έχουμε καλύψει το μείον 2. Mm-hmm. Ωραία. Και τώρα θα πάμε στον Όφι, μετά τη διακοπή, που είναι ο αντίστοιχος Πλατανιάς. Η φιλόξενη Κρήτη. Η φιλόξενη Κρήτη. Πραγματικά. Η φιλόξενη Κρήτη. Επίσης παίρνει μεγάλη ένταση όπως του Πανιωνίου. Με μια ομάδα πάρα πολύ φρέσκια που έχει παίκτες με εμπειρία. Θα πας εκεί να ψάξεις ένα τρίποντο για να πεις ότι έχω τα κεκτημένα που είχα και στο Πλατανιά πέρσι. Σε αυτό το μέτρημα που λες, εγώ βάζω λίγο τις έδρες που είναι πιθανό να φύγουν βαθμοί. Ναι, δηλαδή ας πούμε η Νέα Σμύρνη είναι με τέτοια έδρα. Για την ΑΕΚ. Πώς δεν είναι, τους μισούν πρώτα απ' όλα. Όπως επίσης φυσικά η Τρίπολη πέρασε η ΑΕΚ, έτσι, όπως πέρασε. Πήρε τρίποντο. Μα εκείνη το σκάνδαλο. Ναι. Και εκείνη το σκάνδαλο. Και για μας είναι μια έδρα εκεί που πρέπει να προσέξουμε λέω. Πάρα αυτό πολύ. Λέω. Αυτοί άμα θέλουν αυτό να σου λέω. Κάνουν ζημιά θα ψάξουν δύο συγκεκριμένες έδρες εκτός από τις δικές τους. Ναι. Η μία είναι η Τρίπολη. Σαφέστατα. Και η άλλη είναι το Χαριλάου. Αυτό έχει δείξει ιστορία. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα γίνει. Και το 10 το ίδιο έγινε. Εντάξει. Άρα λοιπόν, εμείς ξέρουμε ποια είναι τα κουκιά. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποια είναι τα κουκιά. Από εκεί και πέρα, εμείς ποντάρουμε στο γεγονός ότι φέτος μάλλον θα παίξει η ΑΕΚ, δεν θα τρομοκρατηθεί και ο Ολυμπιακός θα παίξει. Άρα είναι συν 6 βαθμοί διεκδικήσιμοι, που πέρσι δεν ήταν διεκδικήσιμοι, για λόγους δικαστικούς και πολιτικούς. Με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να έρχεται στην έκθεση που έχει θέμα την πόσο αγαπάμε την Αμερική, κάτι στεράκια βλέπω. Ναι, ναι, είναι αφιερωμένη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Κάθε χρόνο έχει μια τιμόμενη χώρα, φέτος είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πέρυσι ήταν η Ρωσία. Πέρυσι ήταν η Ρωσία, ναι. Πέρυσι ήταν η Ρωσία. Α, το πιάσαμε όλο το έργο. Ναι, 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 ναι. Δεν νομίζω να τιμήσουμε ποτέ την Ταϊβάν. Όχι, προφανώς τέτοιες χώρες. Δεν θα πάμε, καμιά Γαλλία θα πιάσουμε χοντρά κοντρά. Καμιά φορά το Σκανδιναβικό θα μας βγει, καμιά Σουηδία, καμιά Νορβηγία. Να πάμε Ταϊλάνδη, Φιλιππίνες, Πακιστάν, δύσκολα, δεν νομίζω. Επειδή δεν ακούστηκε πολύ καθαρά. Αν τις εκλογές στο Πακιστάν είναι μια επιλογή, το σκέφτομαι. Επειδή δεν ακούστηκε πολύ καθαρά η συνέντευξη του Λουτσέσκου χθες, ήταν και... Έτσι είχα προλάβω το αεροπλάνο, ο Γρηγόρης ήταν. Υπόθηκε μια συγγνώμη από τον Λουτσέσκου. Ναι, γιατί αυτός θεωρεί ότι αντέδρασε, πανηγυρίζοντας τον κόλλο έτσι, κανένα τέτοιο. Ναι, 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 βέβαια. Και είπε ότι είναι ο πανηγυρισμός. Συγγνώμη, γιατί θα του χρεώσουν και αυτό. Ναι. Πανηγύρισα. Δεν γράφτηκαν οι διάρθρα για τον πανηγυρισμό για τον Λουτσέσκου. Τι γίνεται. Εδώ εσύ πέρσι έκραζαν τον Λουτσέσκου επειδή έδειξε την ίδια του στον αλλά πρώτα τα έδειξε ο άλλος. Ναι. Εντάξει. Ναι. Δηλαδή... Συμβαίνουν αυτά. Το πάνι είναι να έχεις αέρα πρωταθλητή, Σταύρο μου. Να πέφτεις για πέναλτι με αέρα πρωταθλητή. Θα τα πούμε και αυτά στη συνέχεια. Έχουμε πολύ παρασκήνιο με διαιτησία. Εσένα σε γλιτώνουν. Και οι άλλοι περνάνε με αέρα πρωταθλητή, κατάλαβες. Πολύ παρασκήνιο για τη διαιτησία. Πολύ. Ο επικοινωνιακός κανιβαλισμός, νομίζω ότι για τον... δεν έχει υποστεί καμία άλλη ομάδα τέτοιο κανιβαλισμό επικοινωνιακά. Ναι, γιατί φίλε, πρέπει να πάρουν το πρωτάθλημα χωρίς να έχουν δώσει 1,5 ευρώ. Τα 22 εκατομμύρια fix που παίρνουν από το Champions League είναι, μεταφράζονται, γράφεις 22 εκατομμύρια και δίπλα τη μούρη του Γιαννιώτα. Δεν είναι συνάδει. Δεν συνάδει. Επίσης, ανακοινώθηκε η Γιάγια Τουρέ με λίγο λιγότερη μπάκα από τη δική σου. Ήθελα να σου το πω γιατί με ρωτούσες. Και εγώ ναι, παιδιά, δεν θα διαφωνήσω, αλλά
είδατε λίγο. Εύκολα δύο χρόνια στην Ελλάδα. Είδατε λίγο παρουσίαση. Είναι χοντρός. Έχει φάει λίγο το καλοκαίρι. Εντάξει. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι η γραμμή της φανέλας που λες και εσύ. Λάθος. Θα κυνηγηθώ. Να πω κάτι. Ναι. Τα έχει κάνει. Να πάμε σε διάλειμμα. Κάτω ο Σέλουκ. Θα πω αυτό και φεύγω. Ναι. Ο οποίος τον έχει κλεισμένο στον Ολυμπιακό. Ναι. Και θέλει να περάσει το Λασανά Τραωρέ στη Γαλάτα Σαράι. Και μέσα στο. Αυτό είναι ένα που ακούγεται τον Παναθηναϊκό. Λασανά Τραωρέ, ποιος είναι εκείνος ο επιθετικός, ο δύο μέτρα. Δεν ξέρω, αυτό πρέπει να είναι. Οκ. Και σε κάποια φάση. Λέει για να ψήσει τους Τούρκους. Θα σας φέρω και το χέρι του, λέει. Εδώ είναι συμφωνημένο στην... Ολυμπιακό, ναι. Στον Ολυμπιακό. Και γίνεται ένα μπάχαλο. Η Γαλατά στο μεταξύ δεν έχει πει ποτέ ότι θέλω τον Τουρέ. Ο άλλος είναι συμφωνημένο, ρε. Ωραία. Για να καταλάβεις τώρα, να κάνεις δουλειά τώρα με αυτόν, φίλε. Πώς θα γλιτώσεις τη φυλακή. Πες μου εσύ. Είναι κάτι που το συζητούσαμε χθες και το μάθαμε και μιλούσαμε και με Τουρκία με κάτι φίλους και τα λοιπά και μας λέγανε το σκηνικό γιατί δεν ανακοινωνόταν ο Τουρέ και το έχει πλάκα τώρα. Τι γίνεται. Να γίνει κανένα μελέ γιατί το Σέλουκ ξέρω ότι το Σέλουκ δεν είναι το Σέλουκ, είναι το Σέλουκ. Ωραία. Και όμως θεωρείται ο κορυφαίος Ατζέννης, από τους κορυφαίους. Ο Ραϊόλα είναι ο κορυφαίος που πήγε να τον φάει η ΑΕΚ. Εκεί ήταν το γέλιο. Πήγε να φάει η ΑΕΚ το Ραϊόλα. Έλα, διάλειμμα και γυρνάμε. Έχουμε Παρασκευή. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα γιατί τραβήξαμε λίγο παραπάνω και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα. Πάμε λίγο στα μηνύματα στη σελίδα μας. Το πάω 24 στο Λίμπερο 107,4. Για να έχουμε MVP τον Χαφ, τον Σάχοφ. Φανταστείτε τι πρόβλημα έχουμε εκεί. Που επειδή τα Χαφ είναι ανύπαρκτα στο να δημιουργήσουν προποθέσεις επιθετικές, οι αντίπαλοι ξέρουν πως μόνο που έχουν να κάνουν είναι να κλείσουν καλά τα άκρα. Δυστυχώς στο μάτς που ο αντίπαλος κλείνεται θα έχουμε πρόβλημα λόγω του Μαουρίτσιο και του Κάνιας, λέει ο φίλος ο Αλέξης. Δεν νομίζω ότι ο Μαουρίτσιο είναι ένας παίκτης που θα τον αφήσεις έτσι να γναντεύει. Δεν είναι το πρόβλημα. Σίγουρα χρειαζόμασταν έναν χαφ με μεγαλύτερη ένταση. Ο Βέλμπλουμ θα μπει σε κάποια φάση, θα δώσει δύναμη, θα δώσει λίγο ξύλο. Δεν είναι γρήγορος. Ναι. Εκεί έχουμε ένα θέμα. Στην αμυντική μετάβαση από τον άξονα. Γι' αυτό λέγαμε, εγώ καμιά φορά από πέρσι που είχα γράψει για έναν City της Γάνδης, στο μυαλό μου είχα ότι χρειαζόμαστε και έναν παίκτη που έχει πιο χαρακτηριστικά αμυντικού μέσου. Δηλαδή έναν Κάνιας που να είναι πιο ογκώδης και να βαράει. Αυτό ναι. Σκεφτόμουν. Δεν τον πήραμε αυτόν τον παίκτη. Και να είναι γρήγορος. Πήραμε έναν παίκτη που να έχει όγκο, όπως είναι ο Βέρμπλουμ, δεν μπορείς να πας στην επαφή μαζί του, θα σε τσαλακώσει κατευθείαν, εντάξει. Θα σε λυγίσει. Βαράει ο Βέρμπλουμ, δεν είναι κάποιος που θα σε χαρίσει. Εντάξει, τα πούλες του δεν θα γίνουν. Εντάξει, και θα τον δούμε μετά τη διακοπή. Σιγά ναι, σιγά. Θα τον δούμε μετά τη διακοπή, θα μπει σιγά σιγά. Εντάξει, δεν θα έχουμε ταχύτητα. Αυτό είναι γεγονός. Καλά, δεν παίζουμε και σε κανένα πρωτάθλημα που έχει καμία τρελή ταχύτητα. Ναι. Είναι η αλήθεια. Γεγονός. Δηλαδή, πολλές φορές τα κορμιά και ο όγκος μπορεί να είναι πιο χρήσιμα από την ευελιξία και την ταχύτητα. Χθες δεν ήταν μια τέτοια φορά. Οκ. Okay. Αλλά τις περισσότερες, ο κανόνας είναι αυτός. Mm-hmm. Δηλαδή. Να χρειάζεσαι το κορμί, να χρειάζεσαι τον όγκο, μια κεφαλιά, μια δυνατή φάση, μια δυνατή μονομαχία, όλα αυτά. Συνήθως, έτσι. Αξιότιμο, τώρα χθες ήταν κάτι διαφορετικό. Okay. Ο φίλος Δημήτρης λέει: καλημέρα από εδώ στέλνουμε μήνυμα για την εκπομπή σας. Το στέλνει στο inbox του ΠΑΟ 24. Έχετε τη δυνατότητα και εδώ στο ραδιόφωνο 54526FM και ενώ το μήνυμά σας γράφετε, σχολιάζετε ό,τι εσείς θέλετε. Καλή εκπομπή. Ήθελα να πω ότι ο Ολυμπιακός έκανε καλή ομάδα και ο Καμαρά του βγαίνει προς το παρόν και με Νάτσο Τουρέ κάνουν καλή τριάδα. Η ΑΕΚ δεν πιστεύω ότι μπορεί να μας ακολουθήσει. Νομίζω μόνο ο Ολυμπιακός είναι αντίπαλος φέτος. Ολυμπιακός πεντάρα χθες, έτσι. Στον δεν τον έχω δει. 5-0. Έχω δει πάρα πολύ λίγο. Έβαλε χέρι ο αυτός που κάνει στην αίρα τη μετάδοση του παίκτες του Ιωαννίνου που διαμαρτύρονταν για το πέναλτι. Α. Ναι, έπεσε να διαμαρτύρεσαι. Εσύ βλαχάκι από την Ήπειρο, ενώ ο μεγάλος Ολυμπιακός έχει κερδίσει πέναλτι. Το άκουγα γιατί τον πήγε να προλάβει το αεροπλάνο. Στο ταξί. Με Βάζελο ο ταξιτζή, ο οποίος πραγματικά. Αισθάνθηκα ένα αγνώμη ίσως για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή όταν μπήκε, δεν μιλούσαμε και όταν μπήκε το γκολ το πρώτο, βλέπω τη μούρη του παιδιά. Λέω, τι ομάδα είσαι. Λέει, Παναθηναϊκός. Α, δεν το κατάλαβα. Τέλος πάντων. Λέγαμε λοιπόν, τι λέγαμε. Για τον Ολυμπιακό λέει ο φίλος, ότι φαίνεται ότι κάνει καλή ομάδα. Θα δούμε. Θέλω να δω πώς θα χωρέσει τον Τουρέ και τον Άτχο μαζί, για να μιλήσουμε και λίγο ποδοσφαιρικά. Είναι οι ίδιοι παίκτες ακριβώς. Εννοώντας τα χαρακτηριστικά τους, είναι παίκτες που σετάρουν παιχνίδι, που δεν τρέχουν πολύ,
που δεν έχουν ταχύτητα. Έχουν. Πλέον νομίζω ότι ο Τουρέ, αν είναι καλά και έχει έρθει για να παίξει έστω και ένα χρόνο, νομίζω για το πρωτάθλημα μας είναι πολύ, πολύ, πολύ ποιοτικό. Τι συζητάμε, παιχτάρα είναι. Ναι. Κοίτα, καλά. Σε επίπεδο Τουρέ δεν είναι, γι' αυτό ήρθε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά, ναι, ρε παιδί μου, αλλά για ακόμα το και ελληνικό πέρσι, πρωτάθλημα. Ναι, ναι. Ακόμα και πέρσι, που δεν ήταν, ρε παιδί μου, ο παίχτης που είχε εσύ τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και πάλι είχε ρόλο. Ήταν σημαντικό. Ναι. Έμπαινε. Σε ομάδα τώρα του κομπιούτερ, έτσι. Ναι. Οκ. Καλησπέρα. Ναι, για λέγε. Και άλλο μήνυμα. Καλησπέρα, παιδιά. Λοιπόν, για τα χθεσινά, ο Βιερίνα φαίνεται σαν να έχει πάρει κιλάκια πάλι και χρειάζεται σωστή διαχείριση. Ο Ελ Καντουρί για μένα είναι μεταγραφή στην ομάδα. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι αμφισβητούσε την ποιότητα ενός παίκτη με τόσες συμμετοχές με την Νάπολη. Σάχοφ, ευχάριστη έκπληξη. Χατσερίδης και Κρέσπο, τρομερά σταθερή. Ακπόμ, πολύ χρήσιμος και με πολύ ωραίο τελείωμα στο δεύτερο γκολ. Γενικά, πάντως, στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα σαν να έχει ένα μπλαζέ υφάκι που δεν μου πολύ άρεσε και πρέπει να κοπεί. Τέλος πάντων, η νίκη μετράει και συνεχίζουμε. Η διακοπή είναι ότι πρέπει για την ομάδα τώρα να μπουν και Βαρέλη και Βέρμπλουμ και Καρέλης και Τόσκα και να δούμε ωραία πράγματα. Καλά. Αυτό που εμένα μου αρέσει στον Καρέλη και στον Ακπόμ είναι ότι είναι γρήγοροι. Χρειαζόμαστε γρήγορους παίκτες. Τον Καρέλη. Τον έχεις μόνο δεύτερο φορ μέλος, τον έχεις και έξω δεξιά. Ο Καρέλης είναι τρία πράγματα. Ναι. Είναι φορ, οι συμμετοχές του είναι, ξέρω εγώ, στους 100. Οι 40 είναι φορ, όχι λάθος, οι 50 είναι φορ. Mm-hmm. Ναι. Μιλάμε για Καραγιώζη τώρα, δεν μιλάμε. Πάνω που τα λέγαμε, έτσι. Πάνω που τα λέγαμε. Ο Σέλουκ, ο οποίος πήγε, πώς το λένε, πήγαινε να δώσει τη Γαλατασαράι του Τουρέ. Έκανε δήλωση τη στεναχώρηση του Σαββίδη και του Λουτσέσκου η μεταγραφή του Τουρέ. Καθώς λέει, είναι πιο δύσκολο για τον ΠΑΟΚ να πολεμήσει τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, έκανε μεταγραφή ο Σέλουκ στον Ολυμπιακό και έγινε ασχολείται με τον ΠΑΟΚ και τον Σαββίδη. Πολύ τιμητικό, πραγματικά. Τέλος πάντων, λέγαμε λοιπόν για τον Καρέλη. Ο Καρέλης είναι ένας παίκτης ο οποίος στα 50 παιχνίδια στην καριέρα του, στα 100 έχει παίξει φορ, τα 25 έχει παίξει περιφερειακός φορ, mm-hmm. αυτή είναι η αντιστοιχία. Και τα άλλα 25 πλάγιους. Ναι. Με περισσότερο αριστερά πλάγιους. Ναι. Δεξιά. Ναι. Ναι. Δεν είναι δηλαδή ένας παίκτης ο οποίος είναι standard four. Είναι four, αλλά έχει εξοικειωθεί με τη θέση του περιφερειακού four και με το πλάγιο. Είναι αυτό που παίζει στις τέσσερις θέσεις που λέγαμε. Ναι. Παίζει και τις τέσσερις θέσεις. Τι διαφορετικό έχει από αυτούς που έχουμε. Η πίεση. Πιέζει αφάνταστα. Ναι. Ωραία. Η κίνηση. Πλέον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, η κίνηση, η πολλή κίνηση είναι αυτή που δημιουργεί ανισορροπία. Ωραία. Και δημιουργεί προϋποθέσεις στους ανισορροπία στην άμυνα του αντιπάλου. Μείνεται, ναι. Και προϋποθέσεις σε αυτούς που έρχονται πίσω ζώνη. Η κίνηση είναι απαραίτητη. Ειδικά σε παιχνίδια σαν το χθεσινό. Δηλαδή. Μιλούσα με τον Θεοδωρή τον Βασίλη, τον αδερφό, τα φιλιά μου, ξέρω ότι ακούει κιόλας. Ωραία. Και μου λέει ο Ντομίνγκες είναι ερωτηματικό. Να. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ δεν δυσκόλεψε ποτέ τον Ντομίνγκες με συστατικό Πρίγιοβιτς. Ωραία. Τον Μπέλκα Κοντό και σέντρες. Σέντρα. Ο Ντομίνγκες έδειχνε ο νέος Νταβίτ Λούις στο πιο μαύρο του. Χάρηκε τώρα λίγο. Δεν είστε χαμπογελπή. Χάρηκε, ναι, χάρηκε. Θα τον δεις όταν Τσέλσι με, μία φορά. Τσέλσι με σπασμένα φρένα, έτσι. Την είδαμε και το Σάββατο. Ομαδάλα. Ο Σάρι έχει κάνει τρομερά πράγματα. Δηλαδή έχει μεταμορφώσει και τον Πένθρο. Ο οποίος έχει 4 γκολ. Έλα ρε, πια Τσέλσι τώρα, βρε. Πια Τσέλσι. Ενώ πέρυσι είχε σημειώσει 3 σε όλη τη σεζόν. Σιγά. Δεν τη βλέπουμε. Δύο ήττες θα κάνει μόνο από τον Πάκο. Άρα, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Ναι. Ακριβώς. Τρομερό passing game, έτσι. Κάτω η μπάλα. Γιατί βάζω ψυχρά φώτος ο ψυχάρα για πάντο Ολυμπιακάρα και είναι η κοιλιά στη μία. Μα τα έλεγα. Η κοιλιά και στη δεύτερη, μιλάμε τώρα για τον Μπραν Πιτ στο. Στα έλεγα. Στο τέτοιο. Είναι και ρίκα και όλα κάθε ναι. Φανέλα δεν μπορεί να κρύψει. Μπραν Πιτ στο Σνάτς. Ρε, εσύ, μήπως είναι η φανέλα, είναι αυτό που λες εσύ, η στενή γραμμή της φανέλας. Η Αντίδας δεν έχει στενή γραμμή, γι' αυτό πανηγυρίζουμε. Δηλαδή, σκέψου να ερχόταν ένα παίκτη αλλά του ρε με αυτή την μπάκα και να φορούσε τη Μάκρον εδώ. Πότε, δηλαδή. Πρωτοσέλιδα. Ο πρώτο ποδοσφαιριστή στην ιστορία με 5X. 5XL. Μόνο για σένα, φίλε. Ναι, ναι. Θα ήταν δηλαδή, καμπάνια τη ΠΑΕ. Η επίσημη καμπάνια τη ΠΑΕ θα έλεγε ότι για να σταθείτε καλύτερα, να σταθείτε κοντά στην ομάδα. Και να αγαπήσετε. Να γίνω άνθρωπο, ναι. Να το εδώ.
Να σου πω κάτι, εσύ δεν έκραζες. Για να αγαπήσεις λοιπόν το σώμα σου, ο τάδε ποδοσφαιριστής είναι εδώ για σένα. Ναι. Δεν έχουμε πει για τον Καμπούρη και φτάσαμε στο διάλειμμα. Κοίτα να δεις, τελευταίο μισάωρο θα ασχοληθώ με αυτόν. Μόνο με τον Καμπούρη? Όχι, με τον Καμπούρη. Τον Καμπούρη κάποιος τον βάζει. Ναι. Θα ασχοληθούμε, άκου να δω, για να κάνουμε μια ενημέρωση στο κοινό. Τίτλοι ειδήσεων. Ναι. Ο Καμπούρης. Έχω πει τελειώνει 2 η ώρα και είναι 25. Αλλά δεν πειράζει. Το ποιόν του Καμπούρη. Του σφαγέα της Νέας Μύρνης. Το δράμα του ΑΚΠΟΜ. Το πρώτο γκολ που έβαλε και τον κάλυπταν μόνο 5 μέτρα και δεν μέτρησε. Να σποκατοικήσει ο ΑΚΠΟΜ. Έτσι είναι η πρώτη σου εμπειρία στο ελληνικό πρωτάθλημα. Επιθετικός, είσαι γκολ θες να βάλεις. Πρώτο διάστημα αυτό ακριβώς, ναι. Ψάχνεις τώρα το γκολ, το περιμένεις πώς και πώς, το πετυχαίνεις και στο ακυρώνουν, έτσι. Τι σκέφτεσαι? Αυτό που σκέφτεσαι δεν λέγεται, νομίζω. Τι σκέφτεσαι? Okay. Όχι, δεν σκέφτομαι. Κάνει μια ερώτηση ο Χρήστος, θα την απαντήσω μετά. Ωραία, ποιος τον έβαλε? Από πού είναι? Ποιον πίνει καφεδάκια ο πνευματικός του όλη την ώρα? Πώς περνάνε τα μηνύματα στους διαιτητές? Τι έγινε στο Καρπενήσι, στο περιβόητο σεμινάριο? Εντάξει, πώς γίνονται οι ορισμοί? Φεύγει χαρτάκι από κάπου και πηγαίνει κάπου αλλού. Για Τρίπολη. Ωραία. Γιάννης Παπαδόπουλος. Τι συνέβη? Τι συνέβη και έδωσε το χειρότερο πέναλτι της ιστορίας, τον πέναλτι μετά του Αλεξανδρή στην Καβάλα και του Σπανέα στη Νέα Σμύρνη? Πώς αισθάνεται σήμερα ο Κώστας Κατσουράνης? Ο Κώστας Κατσουράνης, ήθελα να τον πάρω. Πώς είναι? Και να βγει. Ναι, να βγει και να πει, μου σπάσαν το ρεκόρ, είναι ντροπή. Δεν του σπάσαν το ρεκόρ βέβαια στα άτομα που κάλυπταν. Στα μέτρα. Πρέπει να κάλυπταν 4 άτομα σύνολο, δεν ήταν? 5. Κατσουράνης έγινε από το σπίτι του. Η κλασική του κίνηση στο δεύτερο δοκάρι. Αυτή έχει βάλει, ξέρω εγώ, 100 γκολ καριέρα. Στα 50 τα έχει βάλει έτσι. Ωραία. Το ξέσπασμα του Κώστα Κατσουράνη. Γιατί? Γιατί? Έρχονται ξένοι και μας παίρνουν το ψωμί. Παλεύαμε τόσα χρόνια. Και εγώ κάλυπτα τον ΑΚΠΟΜ. Γιατί να υπάρχει αυτή η φράση? ΑΚΠΟΜ, παιχτάρα. Τέλος πάντων, θα πούμε τα πάντα για τον Καμπούρη και το συνάφι του. Θα πούμε τα πάντα για την Θεσσαλονίκη μας. Βέβαια. Γενίτσαρος βέβαια. Που βγάζει παραδοσιακά. Πάντα μάχημη, πάντα. Πάντα έτοιμη. Όσο λίγη. Πάντα έτοιμη. Εδώ εκεί στην Ένωση πραγματικά δεν ξέρω αν έχετε μπέσα. Αλλά ντροπή σας, τίποτα άλλο. Γενίτσαρη. Γενίτσαρη. Στο μεταξύ. Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή βγαίνω από τα ρούχα μου αυτό που έχει γίνει με τον Παπαδόπουλο, τον οποίο τον κυνηγούσε η ΑΕΚ να μην γίνει διεθνής, τον κυνηγούσε για να κάνει το Βάτσιο. Και κάνει αυτό το πράγμα προχθές. Τι δεν καταλαβαίνεις? Δεν καταλαβαίνεις και όλη την ίδια δικαιολογία. Δέχομαι πιέσεις. Απαραίτησου. Και εγώ δέχομαι πιέσεις στη δουλειά μου. Και εγώ δέχομαι πιέσεις. Άρα. Παραίτησου. Κομμάτι δουλειά σου δεν είναι το να δέχεσαι πιέσεις. Ναι. Δεν θα έπρεπε να είναι, αλλά και είναι. Τι να κάνουμε. Εσείς δέχετε πιέσεις, αλλά λέμε γι' αυτό πληρώνετε. Ναι. Τέλος πάντων, επί της ουσίας, θα πούμε τα πάντα για τη διαιτησία στο επόμενο ημίωρο. Πάμε στο διάλειμμα. Από το ζαχαροπλαστή απάλαση έχουμε. Έχουμε. Έχει γενέθλια το παλικάρι μας σήμερα. Βεβαίως. Βεβαίως. Είναι πολλά. Ίδιο ζώδιο. Παρθενάκι, πάρα πολλοί κόσμος έχει γυρίσει αυτές τις μέρες. Τι γίνεται, τι πανηγύρι είναι αυτό? Και φίλοι, πάρα πολύ γάμοι. Χριστούγεννα γινόταν οι δουλειές παλιά. Σαββατοκύριακο άνοιγες... το Σαββατοκύριακο άνοιγε το Instagram και νόμιζε ότι του πεταγόταν ρύζι. Τι ζώδιο είσαι? Σκορπιός. Άμα ήσουν ένα κομμένα, θα ήσουν ένα φίλο. άστο, δεν θα άφηνε τίποτα όρθιο. Ερωτική φύση. Δεν θα άφηνε τίποτα πεσμένο. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Ήρθε η ώρα να πιάσουμε τον Καμπούρη. Πρώτα απ' όλα ο Καμπούρης, όπως είπε και η Ελένη πολύ σωστά πριν, ήταν ο διαιτητής που μαζί με τον Βάτσιο έδωσε εκείνο το πέναλτι στο Λιβάγια, 1,5 μέτρο εκτός περιοχής, που δεν ήταν καν φάουλ, που κάνει βουτιά ο Λιβάγια. Μια από τις πολλές. Ο Καμπούρης ήταν στην πλευρά εκείνη, έτσι. Ναι, ναι. Ο Βάτσιος το είχε δείξει, απλά ο Καμπούρης ήταν μπροστά. Δηλαδή ήταν μπορούσε να υποδείξει, να του πει στην επικοινωνία ότι είναι η φάση, ξέρω εγώ, φάουλ. Okay. Δεν το έκανε. Εντάξει, προχωράμε. Δεν το αντιλήφθηκε ο άνθρωπος. Ναι, okay. Μπορεί να μην είχε καλό οπτικό πεδίο. Μπροστά του. Αλλά. Μπορεί να είχε σώματα και να μην το είδε. Ναι. Παρεμβολές. Άκου λίγο τώρα τι γίνεται. Αυτός λοιπόν ο τύπος, αν δεν έχει προηγηθεί η φάση του Πρίγιοβιτς, μπορεί να φάσει το φλάσο ότι πέρασε
ένα διαστημόπλιο από μπροστά του. Έχει το Monty Python στο Life Brian. Ναι. Δεν πέφτει μια φορά από ένα πύργο και εμφανίζεται ένα διαστημόπλιο την ώρα τη. Στο 0 προ Χριστού, στο 0 μετά Χριστόν και το σώζει. Ναι. Ωραία. Ότι εμφανίζει ένα διαστημόπλιο μπροστά του. Εγώ μου και δεν είδε του 12 παίκτε που κάλυπταν τον ακπό. Εντάξει. Συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν αυτά. Για τα διαστημόπλια άλλωστε υπάρχει και ένα θέμα με την κυκλοφορία του. Εντάξει, έχει προηγηθεί η φάση του Πρίγιοβιτς που με γυμνό μάτι λέω στη μετάδοση, γιατί βλέπω που είναι το σώμα του, ότι δεν μπορεί να είναι offside. Mm-hmm. Και δεν είμαι στην ίδια ευθεία. Αλλά βλέπω ότι το σώμα του Πρίγιοβιτς καλύπτει του Μπανανά. Μπανανά πρέπει να είναι στη φάση. Ωραία. Άρα είναι από πίσω του Μπανανά. Άρα δεν είναι offside. Έτσι, με γυμνό μάτι. Με γυμνό σε μια μάτι. Πρώτη οπτική. Ναι. Άρα λοιπόν χάνει εκείνη τη φάση που δεν μπορείς να χάνεις αυτή τη φάση. Ναι. Ξέρουμε τι μπορεί να είναι να χάνεις και τι μπορεί να... Δηλαδή το offside του Καλφόγλου στον τελικό του Βόλου, ωραία, είναι ξεκάθαρα χαμένη φάση γιατί υπάρχει ανάποδη κίνηση. Ναι. Μπερδεύει τον βοηθό πάντα. Ναι. Υπάρχει αντίθετη κίνηση. Ένας πάει μπροστά, ένας πάει πίσω, το χάνεις. Μιλάς το Καλφόγλου παραιτήθηκε, έτσι. Θα τα πούμε. Ναι. Περίμενε. Ναι. Έρχεται λοιπόν η δεύτερη φάση. Το σημαίακι το σηκώνει μόλις μπαίνει το γκολ. Δεν υπάρχει σήκωμα σημαίας όταν πάει η μπάλα στον ακπό. Mm-hmm. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί την ώρα που βλέπω την μπάλα στα δίχτυα, αντανακλαστικά πάει το μάτι μου στον επόπτη. Που εκείνη την ώρα σηκώνει. Mm-hmm. Άρα λοιπόν έχει για μένα πρόθεση να κυρώσει τον γκολ. Mm-hmm. Ο Λουτσέσκου είπε ότι δεν πρόκειται να είναι ανθρώπινο λάθος αυτό το πράγμα. Και εγώ το ίδιο πιστεύω. Δεν είναι ανθρώπινο λάθος. Είναι ένα λάθος πρόθεσης, το οποίο θέλει να δώσει κι άλλον αέρα στην ΑΕΚ. Δεν θέλει να ευνοήσει τον Πανιόνιο. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Στο 0-0 λοιπόν σου κόβει ένα τετατέτ. Mm-hmm. Και εκεί που πας να κλειδώσεις, σου κόβει καθαρό γκολ. Εδώ μιλάμε λοιπόν για πρόθεση. Αυτός ο άνθρωπος ήρθε στη Νέα Σμύρνη ακολουθώντας εντολές. Αυτή είναι η κατάσταση. Θα μου πει κάποιος, αν πας στο δικαστήριο, μπορείς να πεις στο δικαστήριο ότι συμβαίνει αυτό. Μιλάμε τώρα για... θα είναι στην κρίση των δικαστών. Δηλαδή, ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι γυναίκα δικαστής. Ξεκινάμε από τα βασικά, όποτε είναι γυναίκα δικαστής, φτύνουμε αίμα. Ό,τι και να γίνεται. Δηλαδή ξεκινάμε από την αλφαβήτα. Μήπως δεν είσαι συμπαθητικός, δεν γίνεσαι συμπαθής εσύ. Οι γυναίκες μ' αγαπάνε. Ναι, αλλά σε γυναίκα. Ωραία. Δικαστή που βγάζει κάτι αυστηρό. Οι δικαστές δεν μ' αγαπάνε. Εντάξει, εδώ έχουμε μπερδέψει μια φορά το χέρι και ξέρεις από πότε έβαλα ότι ορκίζομαι στην ποινή μου. Στην τιμή μου. Στην ποινή μου. Ορκίζομαι στην ποινή μου. Στην τιμή μου, ξέρεις πότε ξεκίνησε, γιατί έχεις το δικαίωμα να πεις ορκίζομαι στο Ευαγγέλιο. Ναι, ναι. Και στην τιμή μου. Mm-hmm. Ωραία. Όταν έβαλα λάθος χέρι στο Ευαγγέλιο μια φορά. Και μου λέει δικαστής, το άλλο βάζουνε. Καταλαβαίνεις και εσύ πώς ξεκίνησε η όλη διαδικασία. Πώς ξεκινάει, ναι. Τέλος πάντων. Εδώ λοιπόν, αν είναι άντρας δικαστής, του δείχνεις αδερφέ. Δεν θέλω να πούμε πολλά. Δεν θέλω να πούμε πολλά. Πάρτο. Αθώος. Αυτή είναι η διαδικασία. Πανηγυρικά. Έχει προηγηθεί και αυτό. Ναι, ναι, ναι. Τίποτα, δεν χρειάζεται να πεις κάτι. Δείχνεις τη φωτογραφία. Φωτογραφία, ναι. Πού είναι ο ακπό. Αν είναι γυναίκα, τι είναι offside. Σφίξαμε. Ναι. Πρώτο ερώτημα. Να σου πω κάτι και να θες να τις μάθεις όμως στους Αλληνείς τι είναι offside. Βλέπεις τι γίνεται σε κάθε αγωνιστική. Mm. Δηλαδή, ξεκινάς πάλι από την αρχή. Όχι, αγάπη μου, αυτό το offside είναι offside. Το άλλο. Δεν μας ενδιαφέρει οι άλλοι τι θα κάνει. Εδώ μιλάμε για τις δικαστήνες. Ο οποίος όταν έχουν αθλητικό θέμα, βοήθα Παναγιά μου. Μένα μια φορά μου είχε πει, είχα μάρτυρα υπεράσπισης το Ζαγοράκι όταν ήταν παίκτης. Και μου είπε, επειδή έλειπε για παιχνίδι της Εθνικής, με ρώτησε ποιος είναι ο Ζαγοράκης και γιατί λείπει. Ωραία. Μου κόπηκαν τα πόδια, έτσι. Λέω, πάει. Λες και τη φάγαμε, τη φάγαμε. Ήμουν και άϊπνος. Το είδα κάπως εκείνη την ώρα. Λες και εσύ θα πάω εκεί. Ναι. Λογικά θα ξέρει ότι δεν γίνεται. Άμα δω γυναίκα, θα αναβολή. Αναβολή. Τελειώσαμε. Αναβολή. Μέχρι να είναι άντρα στην έδρα. Πάμε παρακάτω. Ο Καμπούρης δεν είναι μια περίπτωση, δεν είναι μοναδική περίπτωση βέβαια.
Και δεν είναι, δεν εμφανίστηκε μόνος του στη ζωή μας. Κάποιοι τον βάλανε. Mm-hmm. Τον έβαλε λοιπόν ο Σταύρος ο Τριτσόνης, ο οποίος στο πρόσφατο σεμινάριο στο Καρπενήσι, μαθαίνω, ωραία, ήταν ο μοναδικός ομιλητής, μόνο αυτός μιλούσε. Ο Περέιρα εμφανιζόταν στη Θυμάσα. Οπότε ήταν να φάνε, μια-δυο φορές εμφανίστηκε. Άρα είχε καλό μπουφέ στο Καρπενήσι, ναι. Εκεί καταλήγει. Δεν ήταν ο ηγέτης της διαδικασίας. Ναι. Εμφανίστηκε ο Τριτσόνης. Το πήρε όλο πάνω του. Το πήρε όλο πάνω του. Όπως και παίρνει πάνω του πολλά πράγματα, καπελώνοντας τον Περέιρα, που έχει μια πολύ ωραία αργομυστία από την UEFA. Εντάξει. Άνθρωποι του Τριτσόνη, φίλοι του, όχι τίποτα στελέχη και συνεργάτες κτλ., κάνανε γύρες εκεί πέρα, λέγανε γλάστρα ο Περέιρα, τα βλέπετε. Mm-hmm. Τους άλλους. Γλάστρα ο Περέιρα. Και όλα αυτά τα μαθαίνω αφού είδα το άρθρο του Κυριάκου, ναι, του Μαΐδη, του, ναι, φίλου μας. Ωραία. Μετά την. Μετά το Καρπενήσι. Μετά το Καρπενήσι για το σεμινάριο διαιτησίας, το οποίο δεν ήξερα καν τι γίνεται. Με το που βλέπω τον Κυριάκο, λοιπόν, γιατί είναι το καμπανάκι. Ο Κυριάκος είναι το καμπανάκι. Μόλις γράφει Κυριάκος, ασχολήσου, Σταύρο, ασχολήσου. Να πάρεις τηλέφωνο. Ασχολήσου, ναι. Ασχολήσου. Αυτός λοιπόν ο τύπος που είπε στον Καλφόγλου πριν. Ναι. Μιλώντας τις πληροφορίες, οι δικές μου λένε ότι οδήγησε τον Καλφόγλου στην παρέτηση. Τον Καλφόγλου. Εγώ ήμουν για μία φάση offside σε έναν τελικό σημαντικό παιχνίδι. Που του έφυγε, ναι. Του έφυγε, ανάποδη κίνηση, αντίθετη κίνηση. Μπερδεύεται ο βοηθός. Το ξέρουμε όλοι στο ποδόσφαιρο αυτό. Δεν το ξέρουν μόνο αυτοί, ωραία, που θέλουν, τους βολεύει να πούνε ότι ο Καλφόγλου ήταν στημένος. Υπήρχε και επίσημη δήλωση άλλωστε. Βέβαια. Του μεγαλομετόχου της Ένωσης, νομίζω. Βεβαίως. Ωραία. Έχει οδηγήσει λοιπόν τον Καλφόγλου ο Τριτσόνης στην παρέτηση. Παράλληλα, οι πληροφορίες μου λένε ότι ο Τριτσόνης είναι αυτός που στηρίζει με όλα τα μέσα την παρουσία του Κομίνη στους πίνακες. Μάλιστα. Έχει δώσει μάλιστα 2 στους 2 ορισμούς και αυτό δεν σημαίνει τώρα ότι θα πάρει 1.500 σε ένα παιχνίδι και 7.500. Το μήνυμα είναι, ρε φίλε, που έρχεται. Είναι το μήνυμα που λαμβάνουν οι άλλοι. Ότι είναι και στα ότι δύο πρώτα. Ο Κομίνης είναι 2 στα 2. Επειδή τι έκανε, άλλαξε τον πρωταθλητή. Αλλά επειδή το πρωτάθλημα πήγε εκεί που θέλουμε, ωραία, αυτό το πράγμα πρημοδοτείται. Mm-hmm. Ο Περέιρα από την στάση του σε αυτή την περίπτωση όντως επιβεβαιώνει αυτό που λένε οι φίλοι του Τριτσόνη, ότι είναι γλάστρα. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες λεπτομέρειες. Π.χ. μου μετέφεραν άνθρωποι της διαιτησίας ότι ο Τσαχιλίδης που ελέγχει τους παρατηρητές, mm-hmm, πληροφορία είναι, μπορεί να με διαψεύσει ο κάθε Τσαχιλίδης, όταν η έκθεση, ωραία, δεν είναι αυτή που του αρέσει, ρε φίλε, στέλνει πίσω την έκθεση για διόρθωση. Έχει αυτή τη δυνατότητα να το κάνει. Έχει αυτή τη δυνατότητα. Έχει τη δυνατότητα. Και αν μην την έχει, το κάνει άμα θέλει. Μάλιστα. Ωραία. Δεν είμαστε κυβερνητικοί. Ναι. Όταν η έκθεση καλύπτει αυτό που πρέπει, είναι μια χαρά η έκθεση. Περνάει δηλαδή. Περνάει. Πιο λιγότερο ενεργό ρόλο, αλλά ρόλο, έχει και ο Κουκουλάκης και ο Καλύβας. Έστω και αν έχονται όλα αυτά. Εντάξει, η Καλύβα του Μπαρμπαθωμά λοιπόν καλύπτει τα πάντα. Έχει στήσει φυτώριο, δηλαδή αυτοί που ανέβηκαν από τη Β' Εθνική. Mm-hmm. Ωραία. Είναι φυτώριο. Γιατί αυτός που ξέρει τη δουλειά, δουλεύει. Και βλέπει μπροστά. Βλέπει μπροστά. Έχει πλάνο. Έχει μια προοπτική. Προοπτική. Εντάξει. Και αυτοί εδώ οι τύποι λοιπόν μου λένε εμένα ότι εγώ θα κάτσω να παίξω σε αυτό το πρωτάθλημα. Μου λένε. Ναι. Αδιανόητο. Δηλαδή καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Έχουμε τις πληροφορίες. Υπάρχουν και η UEFA. Ωραία, θα πρέπει ο Θόδωρος Θεοδωρίδης να κατανοήσει ότι αυτά που γινόντουσαν κάποτε και τα ξέρε καλά ως τέκνο του Ολυμπιακού, αυτές οι πρακτικές, οι πρακτικές του γίνονται τα ίδια. Δεν μπορείς να μου έχεις, δε Θόδωρε Θεοδωρίδη, τον Περέιρα να κάνει τη γλάστρα εδώ πέρα και να έχουμε τα ίδια. Δηλαδή να υπάρχει η λαμογιά υπό την αιγίδα της UEFA. Ας είμαστε λίγο σοβαροί επιτέλους και να μας κουνάνε το δάχτυλο
αυτή να βγάζει ανακοίνωση η ΠΑΕΚ κατά του SDNA. Δηλαδή σε τι διαφέρει από τον Ολυμπιακό πλέον? Τι έκανε το SDNA και σε πείραξε? Με πρόσχημα ότι ζήτησε VAR, έτσι, το SDNA. Ναι. Ζήτησε VAR μετά το πέρασμα. Για να μην μαλώνουν. Ναι. Ναι. Τι να κάνω δηλαδή. Αυτό βέβαια δεν έχει να κάνει με το ότι ζήτησε VAR. Υπάρχει δημοσίευμα του SDNA. Μία μέρα πριν. Την ημέρα που τελειώσαν οι μεταγραφές. Παρασκευή συγκεκριμένα. Που αναφέρεται το SDNA στις αντιδράσεις κατά της διοίκησης της ΣΑΕΚ μετά την αποτυχία ενίσχυσης της ομάδας παρά τα 22 εκατομμύρια τσέπη. Υπάρχουν κανονικά αυτούσια σχόλια, κράξιμο οπαδών της ΣΑΕΚ κάτω από όπου τα... Όπου κράζουν όλοι. Από την επίσημη σελίδα, έτσι. Μου είπανε, δεν το έχω τσεκάρει, ότι έχει απολυθεί ο Γιάννης Ομπίλιος από την ΑΕΚ για το λόγο, για το Facebook. Το μεταφέρω με επιφύλαξη, δεν το ξέρω, δεν έχω μιλήσει με κανένα. Ωραία. Από εκεί ξεκινάει το έργο. Δηλαδή να μην καλύψει το SDNA και να μην κάνει κανένας δημοσιογράφος τη δουλειά του για τις αντιδράσεις που υπήρχαν από μια ομάδα που πέρασε στους ομίλους του Champions League, δεν έχει κάνει μισή μεταγραφή. Και έχει μείνει με τον Γιακουμάκη, που εγώ τον αντίστοιχο Γιακουμάκη τον έστειλα δανεικό στον Ατρόμητο να παίξει. Ωραία. Έναν τον Πόνσε που είναι δανεικός και δεν ξέρεις, δεν θα σου δώσει με τίποτα αυτά που σου δίνει ο Ραούχο. Ωραία, μόνο το Σιμόες Χαφ, ο Γαλανόπουλος έχει γίνει αντικατάστατος. Εντάξει. Με μισό εξτρέμ. Με μισό εξτρέμ. Και να μην δηλαδή γράψει ο κάθε δημοσιογράφος του κάθε SDNA. Όχι, να μην εκφράσει ο οπαδός τη δυσαρέσκειά του, είναι λογικό. Και να σου μην καταγράψω εγώ ότι υπάρχει κλίμα κακό δηλαδή σαν δημοσιογράφος, όχι εγώ, ο υπεύθυνος. Βέβαια, αδιανόητο. Πρόκειται για την ομάδα που πέρυσι είχε στοχοποιήσει άλλο μηντιακό μέσο. Ποιος είχε στοχοποιήσει? Η ΑΕΚ. Είχε το Σπορ 24, το Media 24 είχε στοχοποιήσει πέρσι. Φέτος, πέρσι το είχε στοχοποιήσει. Πέρσι, βέβαια, πέρσι. Φέτος το SDNA είναι αυτό το οποίο τους χαλάει τη φιλοσοφία. Τέλος πάντων, πολλά γίνονται. Υπάρχει και μια καταγγελία του διευθυντή του SDNA για απειλές, του Βασίλη του Παπαθεοδόρου για απειλές, και θα πάει στον αθλητικό εισαγγελέα να καταθέσει. Υπάρχουν πολλά κρούσματα απειλών σε όλα τα επίπεδα. Κάποιοι έχουν πάει στον εισαγγελέα, κάποιοι δεν έχουν πάει. Απλά όσο περνάει ο καιρός γίνονται περισσότερα. Επίσης, για να είμαστε και δίκαιοι, πολλοί μπορεί να επικαλούνται απειλές για να δικαιολογήσουν την ανυπαρξία τους. Εγώ δεν το βγάζω και αυτό από το κάδρο, δεν θέλω να είμαι κάθετος. Θέλω να είμαστε σοβαροί όλοι, γιατί το θέμα δεν είναι απλό. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε με μια κυβέρνηση αόρατη, με το φλαμπουρτάρι, πώς λέγεται αυτό? Φλαμπουράρι. Φλαμπουρτάρι, πώς λέγεται? Φλαμπουράρι, τον βρίσκεις στα επίσημα του ΟΑΚΑ. Από όποιον μιλάω και με όποιον μιλάω να μου λένε ότι είναι πλέον ξεκάθαρο, πώς το λένε, όχι απλά φύλλα προσκύμενος στη συγκεκριμένη δεν ομάδα. Δεν κάνει μάτς, δηλαδή νομίζω δεν ότι είναι άστοτο, αυτό εσύ είναι πιο είναι. Πιθανό να χάσεις παιχνίδι. Είναι δικαίωμά του αυτό. Δεν μας απασχολεί αυτό. Αυτό που μας απασχολεί είναι ο ρόλος του. Και αν τον συνδυάσουμε με το ρόλο του Κοντονή στην περσινή υπόθεση με τους δικαστές. Με τους δικαστές. Με το κλίμα που υπήρχε. Με το πόσο άνετα τους άφησε να φάνε το bullying και να οδηγήσουν την υπόθεση εκεί που έπρεπε. Αν το συνδυάσουμε και με το κομμάτι του Βασιλιάδη, ο οποίος αντί να φροντίσει να επενδύσει στην ισονομία, έκανε ψηφοθυρία και μοίρασε λεφτά μέσω της ΕΡΤ σε ανταγωνιστές του ΠΑΟΚ, γιατί εγώ έτσι το βλέπω. Και δηλαδή πέρσι... πήρε ο Παναθηναϊκός, που δεν λέω να μην βάλεις πλάτη στον Παναθηναϊκό, είναι μεγάλο κλαμπ, αλλά δεν μπορείς να δώσεις στον Παναθηναϊκό 4,8 εκατομμύρια. Είναι αδιανόητο το νούμερο, εντάξει. Να πάρει αυτός ο Παναθηναϊκός της μηδενικής επένδυσης και των χρεών περισσότερα λεφτά από ό,τι ο ΠΑΟΚ παίρνει από την πραγματική αγορά. Γιατί κοιτάξτε πώς γίνεται, πώς αλλοιώνεται ο ανταγωνισμός. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, στην πραγματική Ολυμπιακός, στην πραγματική αγορά πήρανε κάποια νούμερα. Ναι. Ωραία. Στην πραγματική αγορά. Οι άλλοι που δεν ήταν στο κόλπο πήρανε αέρα λεφτά, δηλαδή ο Παναθηναϊκός μπορούσε να βρει από την Νόβα 1,5 εκατομμύριο, 800, άντε 2. Και τώρα έχει πάρει. Τώρα πάρει 4,8. Εντάξει. Ο Άρης πήρε 2,4. Στην πραγματική αγορά θα παίρνει τα μισά. Ναι. Ωραία.
τέτοιο ο τρόπο τη λειτουργία που. Ναι. Μου έστειλε ένα μήνυμα ο Θοδωρή που πραγματικά έπεσε από τα σύννεφα. Του ψήφισαν τα γυαλιά. Κι άλλο κρούσμα σε σχέση μα με τον Πανιόνιο. Τι ζώρε που. Ναι. Για να το κλείσω. Θα βρεθούν. Η κυβέρνηση λοιπόν με το φλαμουρτάρι, πώς τον είπαμε αυτό. Φλαμπουράρι. Φλαμπουράρι. Δεν πω να το πω, δύσκολο είναι, ρε. Με το μακαρόνια με κοιμά. Ναι. Ωραία. Ωραία. Και τον κοντονί, το οποίο το προφίλ του το φτιάξαμε εμείς, γιατί είμαστε και βλάκες. Είμαστε και βλάκες. Τότε που του την έπεφτε ο Ολυμπιακός, το προστατεύαμε κιόλας. Είναι και η αχαριστία της όλης διαδικασίας. Αυτά τα τρία στελέχη λοιπόν της κυβέρνησης παίζουν καθοριστικό ρόλο κατά του ΠΑΟΚ. Λίγες μέρες πριν ο Τσίπρας ανέβει εδώ πέρα για την έκθεση. Που θα τιμήσει την Αμερική, όπως είπαμε πριν. Μια τυχαία επιλογή μέσα από κλήρωση, να υποθέσουμε. Μια από τις πολλές χώρες που είχε κατάλληλο. Κίνα ήταν πέρσι, λάθος το είπαμε για τη Ρωσία. Κίνα ήταν πέρσι. Κίνα. Είχα πάει, ρε. Κίνα ήταν. Είχα πάει. Ναι. Ναι. Τέλος πάντων, θα έρθει εδώ και θα πρέπει να μας πείσει ότι ρε φίλε, εδώ τώρα με στήνεις. Η κυβέρνησή σου με στήνει. Δεν συζητάμε τώρα για τα γήπεδα που γίνονται αέρα, λεφτά κτλ. Τώρα εντάξει, αυτό μην το πιάσουμε. Ο Ολυμπιακός έχει γήπεδο καινούριο από το 2004 την Ολυμπιάδα. Η ΑΕΚ θα κάνει γήπεδο στο τέλος, θα βάλουν και χρυσές χέστες. Ωραία, με λεφτά του δημοσίου. Εντάξει, παιδιά, έχει παραγίνει το κακό, δεν νομίζετε? Έχει παραγίνει το κακό. Μιλάμε τώρα για ιδία. Έχει το, δηλαδή, η αλυσίδα είναι ξεκάθαρη πλέον. Είπες πριν για τον υφυπουργό και μιλάμε για τον ίδιο που πέρσι έβγαζε και έκανε φιέστες για την ΑΕΚ πριν βγουν αποφάσεις δικαστικές. Ένα αυτό. Δεύτερον, δεν άφησε και βγήκε ακόμη και στο Ζαγκλιβέρι TV για να δηλώσει σοκαρισμένος για την Μπούκα του Σαββίδη. Ωραία. Και μία εβδομάδα μετά, όταν βγαίνει το βούλευμα Μαρινάκη, ο Αετός πεθαίνει στον αέρα. Δεν υπάρχει πουθενά. Ο πρώτος Κινέζος που έφαγε μακαρόνια με κοιμά. Δηλαδή να σου φύγει το κεφάλι. Ωραία, να κατακρίνεις φίλε τον Ιβάν. Κανένα πρόβλημα. Αν νιώθεις ότι είναι και τέτοια η θέση σου που πρέπει να βγεις μπροστά και να τοποθετηθείς. Όχι, θα σου πω ότι έγινε. 700 τηλέφωνα, βγες. Ωραία, βγήκες. Βγήκες. Σεβαστό. Βγήκες σε 500 μέσα. Και μετά εξαφανίστηκες. Σε ψάχναμε. Νομίζαμε ότι κάτι έπαθες. Ακύρωσες εδώ προγραμματισμένες ομιλίες, συνεδρίες. Γιατί ακύρωσες, αφού δεν έκανες κάτι κακό. Δεν έκανες κάτι κακό. Να σου πω για μένα. Να σου πω κάτι, δεν ξέρω από πού πρέπει να το πρωτοπιάσεις. Βλέπεις ότι τα πλοκάμια είναι παντού. Δηλαδή, με τι να πρωτοασχοληθείς. Στο 24 γράφει ότι ο Σέλουκ αποκάλυψε πως ο Τουρέ αρνήθηκε προσφορά 50 εκατομμυρίων ευρώ. Αν μιλάμε τώρα για κλόουν, μιλάμε για κλόουν, δεν μιλάμε για. Δηλαδή, πόσο να δικαιωθούμε στο δευτερόλεπτο. 50 εκατομμυρίων ευρώ. Ανακοίνωση του Πανιωνίου. Την έχεις μπροστά σου, ανοίγει. Ανοίγει, κάνει μια προσπάθεια. Okay. Κάνει μια προσπάθεια, αδερφέ μου, ήρθε βασιλιάς. Είναι ψύχρεμος. Άνοιξε. Δεν ήταν ψύχρεμος την ώρα του αγώνα. Το στάδιο της Νέας Μήνης ανέκαθεν, διάβασε το, λένε βαριά. Ναι. Διάβασε το και διάβασε τους χορηγούς μετά. Λοιπόν, να δω τον αδερφό μου έξω. Ακολουθεί ο βασιλιάς. Γιατί ένας είναι ο βασιλιάς. Ανακοίνωσε από τον Πανιόνιο, το στάδιο της Νέας Μήνης ανέκαθεν είναι από τα πλέον φιλόξενα στο ελληνικό ποδόσφαιρο για τους αντίπαλους οπαδούς. Το περιστατικό στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ δεν μπορεί και δεν πρέπει να χαρακτηριστεί ως ατυχές. Η ρήψη φωτοβολίδας ευθείας βολής σε ένα σημείο που κάθονταν κυρίως οικογένειες με μικρά παιδιά δεν μπορεί παρά να μας εξοργήσει. Η ΠΑΟΚ ζήτησε σε όλους τους τόνους συγγνώμη από τον φίλαθλο κόσμο του Πανιωνίου και αυτό είναι κάτι που μετριάζει την οργή και την αγανάκτησή μας. Περιμένουμε όμως και εμπράκτως να κινηθούν οι διαδικασίες για την εξέβρεση του δράστη και να παραδοθεί στην αστυνομία προκειμένου να τιμωρηθεί παραδειγματικά για την πράξη του. Παράλληλα, η ελληνική αστυνομία είναι η μοναδική που χειρίζεται τις κάμερες στο στάδιο της Νέας Μύρνης, αλλά και πραγματοποιεί τον σωματικό έλεγχο των οπαδών πριν την είσοδό του σε αυτό. Εκτιμούμε λοιπόν, από τη στιγμή που τα συστήματα ασφαλείας λειτουργούν κανονικά, πως έχει και το απαραίτητο υλικό στα χέρια της για την ταυτοποίηση και σύλληψη του δράστη. Η ΠΑΕ Πανιώνιος θέλει να βεβαιώσει τον φίλαθλο κόσμο της πως θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να μην υπάρξει ανάλογο περιστατικό. Ήδη υπάρχει σκέψη να μην χορηγηθούν ξανά εισιτήρια σε οπαδούς συγκεκριμένων ομάδων. Με αυτά ως δεδομένα, εμείς θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας προκειμένου να μπορεί με ασφάλεια ο κάθε ένας που έρχεται στο γήπεδο για να απολαμβάνει το ποδόσφαιρο. Μάλιστα.
αυτή η ανακοίνωση από τον. Ισπανιόλιο. Εντάξει, να σου πω κάτι, εγώ τους καταλαβαίνω και τους κατανοώ. Έτσι, γιατί πάντα ανοίγουν τις πόρτες τους, πάντα είναι φιλόξενοι, ειδικά απέναντι στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Και ξαφνικά, χθες έγινε ένα περιστατικό το οποίο, εντάξει, προφανώς και εξετάζουμε πρώτα τον κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή και κατ' επέκταση αμαύρωσε όλη την καλή εικόνα που έχει ο κόσμος του ΠΑΟΚ στο συγκεκριμένο γήπεδο και φυσικά έθεσε σε κίνδυνο τις σχέσεις των δύο ομάδων. Και ζωές επίσης σε κίνδυνο. Λοιπόν. Δεύτερη ώρα ολοκληρώνουμε. Αυτά λοιπόν από εμάς. Ακολουθεί ο βασιλιάς του παρασκηνίου, εδώ μέχρι και τις 3. Εσείς μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Αύριο ξανά εδώ. Πάω 24 στις 12. Καλή συνέχεια, ό,τι και να κάνετε.